Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σάβα. Στο φίλο μας το Σάβα, ο οποίος μας είπε καλημέρα από κοντά. Τώρα είναι με τη στολή της δουλειάς. Έχει τη φανέλα της δουλειάς. Αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ, προφανώς θα πάει μετά στη δουλειά. Σάβα, να είσαι γερός. Δεν θα πάει στη δουλειά. Σάβα, να είσαι γερός. Να είσαι πάντα καλά, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Δεκέμβριος. Κάθε μέρα και μία γιορτή. Μια χαρά. Αντίστροφη μέτρηση για Χριστούγεννα και τα λοιπά. Καλημέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ από το κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κρύο, αν σας ενδιαφέρει. Εσάς που είστε μακριά. Λίγο είναι το κρύο. Έχει 2-3-4 βαθμούς. Ο ήλιος μια εμφανίζεται, μια κρύβεται. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, κατά τα άλλα. Να μην έχουμε παράπονα. Τρίτη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά και στο φίλο μας ο Σάβα και σε όλους και όλες. Γυναίκα. Σαβίνα. Σαβίνα, πάει. Σαβούλα. Είναι, γιορτάζει. Ο Σαβίκος γιορτάζει. Ναι, γιορτάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σε όλους όσους γιορτάζουν. Να είναι γεροί. Και αύριο γιορτές. Χθες, τι είχαμε. Βαρβάρα είχαμε χθες. Στέλιο είχαμε παραπροχθές. Και αύριο έχουμε Νίκο. Μετά, Άννα στις 9. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε με την Τρόικα. Ξεκινάμε και σήμερα με διαγωνισμό. Λοιπόν, την Κυριακή αγωνίζονται στην Τούμπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μεγάλο παιχνίδι για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 14 αγωνιστικές πέρασαν για να ανοίξει τις πόρτες της η Τούμπα και να φιλοξενήσει κόσμο, παοξίδες, σε αυτό το πρωτάθλημα. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι πόρτες, ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς λίγα εισιτήρια και σήμερα θα έχουμε μέσα από την εκπομπή, μέσα από την Τρόικα, άλλοι τρεις τυχεροί θα καταφέρουν να βρεθούν στο γήπεδο το βράδυ της Κυριακής. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο, σας παρακαλούμε, και αποστολή στο 54526. Ξεκινάμε από τώρα 14, πάμε μέχρι τις 12 για να κληρώσουμε 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Χθες τελείωσε η 13η αγωνιστική με ωραίο παιχνίδι με τον Πλατανιά να παίζει ένα τελευταίο του χαρτιά, να το παλεύει, να προηγείται, να κερδίζει πέναλτι και από την ώρα που έχασε το πέναλτι με τον Ατρόμητο να τον παίρνει κάτω βόλτα
και την ομάδα του Περιστερίου να βάζει τρία φοβερά γκολ, ειδικά ο Βασιλακάκης, το πρώτο και το τρίτο, και να παίρνει άλλο ένα διπλό Ατρόμητος, που είναι πρωταθλητής στα διπλά. Έχει πάρει τέσσερα μέχρι τώρα. Αντέχει ο Ατρόμητος, είναι και κοντά με τους μεγάλους. 27 η ΑΕΚ, 26 ο Ολυμπιακός, 25 ο ΠΑΟΚ, 24 ο Ατρόμητος. 19 ο Πανιώνιος, και αυτός αντέχει, παρά τα προβλήματα. Προσφυγή χθες ο οικονόμου. Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε το σερί του, έφτασε έκτος ο Παντελίδης. 18 βαθμούς. Εκεί η Ξάνθη, 7η. Εκεί ο Πας Γιάννενα, 8ος. 9ος ο Παναθηναϊκός. Η Λαμία στέκεται καλά, ο Λεβαδιακός έχει υποχωρήσει. Ο Πανετολικός δυσκολεύεται να κερδίσει, είναι 12ος με 14. Η Λάρισα επιστρέφει στις εντός έδρας της οπαλίας κτλ. Και από εκεί πέρα, Απόλλωνας 11, Κέρκυρα 11 και Πλατανιάς 6. Ο Πλατανιάς, μετά το λάθος να απομακρύνει τον Παράσχο, έσφιξε. Δύσκολα τα πράγματα. Όχι όμως ότι έχει τελειώσει. Έχει μια υγεία, έχει μια οργάνωση, θα το παλέψει ο Πλατανιάς ακόμα. Αλλά βέβαια σε 13 μάτς έχει 6 βαθμούς. Αγαπούλες καλημέρα, ο Μάκαρος πρέπει να στέλνει μήνυμα, 792, καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Διογέννη, από τους πρώτους που συμμετέχει στην κλήρωση για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κληρώνουμε στις 12, τρεις τυχεροί θα εξασφαλίσουν από σήμερα, τρίτη πρωί, την παρουσία τους στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής. Τι έχουμε Σαββατοκύριακο, έχουμε Λάρισα Ξάνθη. Αυτοί παίξαν και στο κύπελο, έπαιξαν μαζί. Έχουμε Πανιώνιος Πλατανιάς. Πανετολικός Ολυμπιακός. Α, ωραίο είναι αυτό. Απόλλων Τρίπολη. Ατρόμητος Λεβαδιακός. ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Κέρκυρα τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ έχει και Ευρώπη, έχει και Ολυμπιακός σήμερα Ευρώπη, παίζει με τη Γιουβέντους και αποχαιρετάει για φέτος τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Όχι ότι όταν μέσα έκανε και πολύ εσύ την παρουσία του, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Ρε φίλε, βά τον μέσα, το Σάβα. Δεν θα συναρθεί. Του είπα. Σάβα, έλα μέσα, ρε. Σάβα, μια καλημέρα, ρε. Σε σκεφτόμουν, μάτι Παναγία. Σε παρακαλούμε δηλαδή. Έλα μέσα. Σε σκεφτόμουν, δεν υπάρχει. Παλικάρι μου, έλα. Πού να κάτσε αφού κάθεσαι εκεί πέρα. Έλα, κάτσε εδώ, έλα. Κάτσε κιόλας εσύ. Κάτσε εσύ. Α, μπράβο. Κάτσε εσύ. Κάτσε εδώ, έλα, ρε Άρχοντα. Σάβα, καλημέρα. Σάβα, πώς είναι η γιορτή σήμερα, ξέρεις ακριβώς. Πώς είναι. Σάβα, μεγαλομάρτυρος, Σάβα. Μάλλον, μεγαλομάρτυρος. Εθνομάρτυρα. Σάβα. Καλά, ο Τσομπατζόρ πρώτα το ξέρει. Σάβα, υγειασμένο. Αυτά τα ξέρεις εσύ. Γιατί οι άλλοι τι είναι, ρε. Δεν είναι υγειασμένοι οι άλλοι. Δεν είναι όλο το ίδιο. Α πούμε, Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Έτσι. Εντάξει. Έφερε ο άλλος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα κλασικά του Σάβα. Σε σκεφτόμουν. Φοβερό. Λοιπόν, έχει φέρει ο Σάβας, παιδιά. Είναι ο καλημέρα Σάβας. Ναι, είναι ο καλημέρα Σάβας. Έχει φέρει τρία κουτιά διαφορετικά. Το ένα κουτί τι λέει. Sorry. Όλα είναι από πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης. Κλασικό σημείο ραντεβού στην πόλη που δίνουν όλοι οι χωριάτες. Μπορείς να μου πεις τι λέει με τι έχει μέσα. Έχει περίπου 18 μίνι γλυκάκια. Εκ των οποίων είναι. 24 τριγωνάκια. 24 συνόλου. 4 διαφορετικά ταρτάκια φρούτου, τα οποία θα μείνουν τελευταία, πάω στοίχημα. 4 σαβαρενάκια. Δεν έφερε και αλουμινόχαρτο σήμερα. 3 κοκάκια. 3 ροδινάκια. Λοιπόν, τα δύο είναι κροκέν, δύο μίνι πάστα κροκέν, τα δύο είναι με σοκολάτα μους με κερασάκι και είναι ένα λευκή σοκολάτα με άχνη με γέμιση σοκολάτα λευκή και το άλλο είναι μίνι τυραμισού. Θα φάω.
Το έχω πει εκατομμύρια η πρώτη φορά φορές. Που λέει αλήθεια, ρε φίλε. Μία φορά. Όχι τίποτα, όχι τίποτα, δεν είναι. Συνέχισε. Άλλα δύο κουτιά έξω. Μπράβο, ρε εσύ. Μπράβο, ρε φίλε 9090. Μπράβο. Καλημέρα, Σάβα, όμως σήμερα. Σήμερα δεν είσαι καλημέρα, Σάβα. Μήπως ο φίλος είναι. Ναι, αυτό είναι. Μήπως γιορτάζει. Ναι, Σάβα υγειασμένου και Διογένους μάρτυρο είναι. Και Διογένους γιορτάζουν, βέβαια. Την καλημέρα μας στο Διογέννη τον μόνιμον γονιά. Εσείς πάω λίγο έξω να έρθετε, εγώ με τα γλυκά. Έχω όμως εγώ τώρα επειδή είμαι χάλια από φυσιοθεραπεία. Όχι. Μου είπε να φάω. Απαγορεύεται μετά τη φυσιοθεραπεία γλυκό. Έτσι είπε ο γιατρός. Αυτό που είναι, αυτό που είχε ακουστεί αυτό. Σάβα, Μονεβασιά πότε θα πάμε ρε φίλε. Πρώτα Θεός. Δημήτρη, η γυναίκα του είναι από τη Μονεβασιά. Α, ναι. Έχει σπίτι κούτρα. Πρίκα εκεί έχει. Το Χριστούγεννα. Όχι, πρώτο Γενάρη έχω άδεια. Ναι. Μονεβασιά. Τη γνωστή. Πρίκα επίδεση ή πρίκα. Πες το σκηνικό με τι έχει γίνει με μένα, πού με είδες, ρε εσύ, όπου και να κρυφθώ ρε εσύ, δεν υπάρχει αυτό. Ναι, εσύ, ασλαμάσαι, τι. Είμαι Μονεβασιά πριν 5 χρόνια, τόσο, 6-5-6. Και μου λέει, γυρίζω από την άδεια ρε παιδί μου, καλοκαιρινή, μου είχαν δώσει μια άδεια ξεφτύλα. Ναι. Τον παπάτζι. Ναι, ανέβηκα εγώ από το τέτοιο. Και το θέμα είναι ότι τον λέω, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν θα κεράσεις, θα κεράσουμε εμείς, θα χαιρετάμε και το έπαιζε. Όχι ρε, μου λέει, εσύ ασλαμά, φώναζα λέει, Μάρι, μα δεν άκουσες. Λέω, πού ρε φίλε, μες στο πλήθος, τώρα χαμός, και Μονεβασιά, καλοκαίρι, παίζει να είχε μες στο κάστρο 5.000. Φοβήθηκες μην τυχόν χρωστάσει κανένα και σε βρήκε εκεί. Στη Μονεβασιά. Εντάξει. Θα χρωστάσει στην Πελοπόννησο, πλάκα μας κάνεις, φίλε. Μπορεί να ήταν κανένας από αλλού. Α, όχι, εντάξει. Και του λέω, ρε, ειλικρινά στο λόγο μου, δεν άκουσα. Με πετυχαίνεις και πρέπει να είναι η φάση που ήμουν πολύ στην τζίτα, που ξεκινούσα εγώ, έφευγα για Γήθιο. Και ήμουν στην τζίτα, έπαιρνα κάτι δωράκια τελευταία στιγμή. Το μαγαζί που είναι αριστερά απέναντι από το σπίτι του. Δες τώρα, γιατί μιλάμε τώρα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πιανού σπίτι είναι μόλις μπαίνει η Μονεβασιά στο κάστρο. Ποιητής μεγάλος γεννήθηκε εκεί. Ο κιός θα απαντήσει κατευθείαν. Ήδη έχει απαντήσει. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Αυτά είναι. Ο άνθρωπος εκεί μεγάλος, εκεί τα σπίτια του, αυτά όλα εκεί. Ναι, λίγο έτσι, ο Γιάννης Ρίτσος. Ναι, είναι και η πρωτομία εκεί. Θέλουμε κάτι να το κάνουν, λέει αυτό, να το αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω σαν... τώρα τι θα, δεν... τι θα έφυγε γίνει. Νωρίς, έφυγε παιδί από εκεί πέρα, ας πούμε. Μέχρι τα 10 του έμεινε εκεί. Αλλά είναι σαν μουσείο το σπίτι, σαν αυτά ναι. Τέτοια πράγματα που μπορείς να πάει να το δεις. Και έκανα στο καφέ εκείνο που είναι πίσω η πρωτομή και το μπαλκόνι, δεν υπάρχει. Όλα, πάει εκεί, τα βρίσκει σε πρωτομές και τέτοια πράγματα. Ναι, η Μονεβασιά τι άλλο έχει. Φωτογραφίστε. Τι Μονεβασιά, δε. Το καινούριο χωριό είναι, δεν βλέπει. Άστο. Εντάξει, το καινούριο χωριό είναι καινούριο χωριό. Ναι, δεν μου λέει τι. Δεν λέει τίποτα. Ναι. Ό,τι είναι αξίζει το κάστρο μέσα. Το κάστρο, όλα τα λεφτά. Ναι. Και η παραλία που είναι, προ τα εκεί αριστερά. Καμιά 4-5 χιλιόμετρα. Ντάξει. Ωραία εκεί. Ωραία. Έχει γύρω-γύρω να πα σε πολλά πράγματα. Έχει, ναι. Σε πολύ. Πόσε ώρε κάνει να πα από εδώ. Περίπου 9 ώρε. 8-9 ώρε. Ναι. Όχι με το ΑΣΤ, το λεωφορείο. Εντάξει, το ευτύχημα είναι ότι έγιναν οι δρόμοι όλοι και πας, ναι, και πας καρφί τώρα. Ναι, κούκλα τώρα. Και πας καρφί. Πανέμορφο. Και Γήθιο εκεί, το ναυάγιο έξω, το Γήθιο είναι πανέμορφο. Εντάξει. Καλά είναι. Ωραία. Σάβα, να είσαι πάντα καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι για τον ΠΑΟΚ, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τώρα. Πρωτάθλημα. Που έχεις. Πρωτάθλημα. Άλλο τι θέλεις. Όχι τι θέλω. Ναι, ρεαλιστικά πώς το βλέπεις. Δεν έχει ρεαλιστικά, αυτό είναι. Αυτή η χρονιά πιστεύω είναι. Η πιο τέτοια. Πιστεύω ότι ο Πλατανιάς περιμένει εσένα να πάρει ένα τρίποντο. Πλατανιάς, πώς το λένε, γεια σας. Ναι. Καλά, πρέπει να κάνει και αυτός μια νίκη. Ο Πλατανιάς θα κάνει την έκπληξη με την πρώην ομάδα του. Εκεί πέρα πιστεύω. Εκεί θα πέσει το μεγάλο γέλιο. Με την πρώην ομάδα του. Με τον πρώην κολλητή του. Τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό στους 16. Στο κύπελο. Βέβαια. Εκεί θα πέσει το μεγάλο γέλιο. Φίλε, να αποκλείσει το Πρωτολυμπιακό Πλατανιά, εντάξει. Γιατί. Ωραία. Εχθές για ένα ημίχρονο ο Πλατανιά ήταν καλό, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Είδα γκολ και φάσεις. Για ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο που είδα. Μετά το δεύτερο δεν το είδα. Αυτό ο Ιωαννιώτη έπεισε και πέναλτι, ρε φίλε. Μπράβο του. Κάτω δεξιά, το κάτω. Πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά. Πάνω ήταν σχετικά. Και με το ένα χέρι. Σάβα, ευχαριστούμε. Σάβα, από καρδιάς, ψυχή μου, ό,τι επιθυμείς, ρε φίλε, ό,τι επιθυμείς. Τα άλλα τι είναι, και τα άλλα εσύ δεν τα έφερες. Ναι, ρε φίλε. Τι είναι, έφερες δίπλες. Πανδεσία, όχι. Και αλμυρά. Οι δίπλες είναι από δίπλα. Παιδιά, ο Τσαλτίδης πιστεύω ότι θα μπει 12 παρατέταρτο. Έχει φάει 5 μέχρι τώρα. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Κιώσης, που φοράει σήμερα πολύ ωραίο πόλο κόντρα ρίγα μπλουζάκι, ότι. Εντάξει. Ρε τι πάθαμε. Δημήτρη, σε ρωτάω σαν δημοσιογράφο που είσαι 2 γενιές κάτω από μένα. Είσαι νέο παιδί. Το πρώτο γκολ. Καλά το πας. Κάτσε, περίμενε. Τα γκολ του. Προφανώς τα είδες χθες τα γκολ.
στο, του, του Πλατανιά Ατρόμητος. Ναι. Το πρώτο γκολ του Θοδωρή Βασιλακάκη, με το οποίο σοφαρίζει ο Ατρόμητος. Ναι. Πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Ναι. Καλύπτει τον αγώνα. Σάβα Γερά, αγόρι μου. Να σου πάνε όλα καλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Να είσαι καλά. Πώς λέγεται, Μαρή. Εσύ πες μου. Εγώ θα πω, θα πει και ο Χρήστος. Το είδε στον γκολ του Βασιλακάκη το πρώτο. Πώς λέγεται. Ρε παιδί μου, σου λέει, είσαι για ένα site εκεί που είσαι εσύ και καλύπτει το μάτς. Και λες, ο Ατρόμητος σοφάρισε στο 26, πότε σοφάρισε, με γκολ του Βασιλακάκη. Τι γκολ, πώς το πήρε. Με ωραίο γυριστό σουτ. Με ωραίο γυριστό σουτ. Χριστό, φοβάται λίγο, έχει άγχος. Πάει να το μαζέψει, λέει, κάτσε, θα μου κάνει παρατήρηση ο δάσκαλος. Πες ρε, παπατζή, πες. Πες. Μπράβο, ρε Χριστό. Πώς, bicycle. Bicycle. Όλοι οι βλαχοέλληνες, ακούω χθες, είδες το ψαλίδι του Βασιλακάκη. Δημοσιογράφοι. Με ψαλίδι του Βασιλακάκη, απίστευτο. Ψαλίδι του Βασιλακάκη. Ποιο ψαλίδι, ρε παιδιά. Είμαστε η μόνη χώρα που το λάκτισμα, την κλωτσιά, την εκτέλεση ποδήλατο, τη λέμε ψαλίδι. Μετά μιλάμε εμείς για τους Άγγλους. Λέει ο άλλος στην Αγγλία. Και εμείς το λέμε εκτέλεση ποδήλατο. Είναι bicycle kick. Scissor kick είναι αυτό. Που είναι παράλληλα με το έδρος γυρισμένο στο πλάι. Αυτό, το κάνει και κίνηση. Ψαλίδι. Scissor kick. Αυτό είναι bicycle kick. Τώρα bicycle στα ελληνικά. Kick. Ναι, στα ελληνικά χρήσιμο, πώς θα το πούμε. Το ψαλίδι βγαίνει. Ψαλίδι. Ποδήλατο. Σκοράρι με ποδήλατο. Αυτή είναι. Αλλά είναι, τι κάνω εγώ σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Γιατί έφυγε από αυτό, έφυγε από το ονόμα τη αυτό. Ναι, προφανώς. Το βλέπεις καθόλου εσύ τώρα. Όχι ιδιαίτερα. Ο Γιώργος κλαίει, συνεχίζει. Ή... Όχι, όχι. Είναι φαβορή πλέον για να κερδίσει, όπως ο ναι. Πάοκ το πρωτάθλημα. Ναι. Όλοι οι Πάοξίδες τον στηρίζουν. Καταλαβαίνεις ότι είναι φαβορή. Δεν υπάρχει. Σαν το μήνυμα του. Χθες έφυγε, βγήκε εσύ. Όχι, εδώ ήσουν εσύ. Ο άλλος έφυγε, ναι. Το διάβασε και ο Ζαγόρας, απλά του στείλα μήνυμα, το είδε αργά λίγο ο Γιώργος και το διάβασε 5 παρά 1 πρώτο λεπτό. Του 4.72 δεν υπάρχει το μήνυμα το χθεσινό. Δεν υπάρχει. Τα είπε όλα. Δεν είναι. Πραγματικά θέλα. Βγήκε χθες μετά σε εσάς ο Χρήστος ο Παοξής. Στο ΠΑΟΚ 24. Γιατί ήμουν εγώ με τη Μαριλίζ έξω εδώ πέρα. Πολλοί κάτι... κόσμος, ρε φίλε. Ναι, βρε. Και. Βρε να βγαίνει, το παιδί μου είναι και συμπαθέστατο. Και είπε κάτι, πρέπει να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τον ΠΑΟΚ από τους Καραπαπάδες και τους Μάριους. Δεν θυμάμαι. Και σήμερα. Η Μαριλής γέλασε η κοπέλα. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Τι να σου πω τώρα, σου πω ψέματα. Λοιπόν, βλέπω. Παίξε το Άσο σήμερα. Τον Ολυμπιακό με την Γιουβέντους. Ναι. Άσο. Ναι. Πάτα δώσει κανένα ίδρυμα καλύτερα. Παρά το ότι έχουν καλές σχέσεις και τέτοια. Ναι, η Γιουβέντους περνάει με χ. Δεν νομίζω. Νίκη μόνο θέλει. Κάτσε, παίζει ταυτόχρονα και Μπαρτσελόνα Sporting. Ναι. Κάτσε, η Γιουβέντους χ δεν της αρκεί. Ή θέλει μόνο νίκη. Χ της αρκεί. Δεν πάει δεύτερο ρεσί Champions League. Η Γιουβέντους έχει 8 βαθμούς. Ναι. Κάτσε, δούμε πως έχει και η Sporting, η οποία την κυνηγάει. 7. Ανάλογα... Ή 6 ή 7. Πόσο θα είναι και το άλλο παιχνίδι. 2 νίκες με Ολυμπιακό. Λοιπόν. Κάτσε γιατί. Ψάχνει εδώ πέρα ο Δημήτρης τώρα, μην ανησυχείτε. Η Sporting έχει 7 βαθμούς. Άρα, αν η Sporting κερδίσει στη Βαρκελόνη, ναι. Θέλει και η Γιουβέντους νίκη. Ναι. Μπορεί να κερδίσει η Sporting στη Βαρκελόνη. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ένα χ. Ίσως και αυτό όχι ότι είναι εύκολο, αλλά έχει ένα χ τέλος πάντων. Ένα χ τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Γιατί έχω φωνή για νίκη του Ολυμπιακού απόψε. Επέξω ρε Σιμάρη. Βάλε 120 ευρώ να πάρεις ένα χιλιάρικο. Αφού βλέπεις νίκη του Ολυμπιακού. Δίνουμε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ. Θα κληρώσουμε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή. Πόσα, Δημήτρη? 3 εισιτήρια. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Ανοίγει η τούμπα, ανοίγει σε ντέρμπι. Υπάρχει διάθεση, ζήτηση. Όλοι ψάχνουν εισιτήρια. Θα έχει από αύριο στα εκδοτήρια. FM και ενώ ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο μετεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Pressing για το αφιέρωμα στον Ηρακλή. Πολύ ωραία, ωραίο σκηνικό. Και για τους παίκτες που δώσαν τις φανέλες των ομάδων για τα... στην φιλανθρωπία. Στο...
Πώς ήταν εσύ, μαραθώνης φιλανθρωπίας, που είδα και Χρήστο, την αγαπημένη μου, τη γυναικάρα, τη Λόλα Νταϊφά. Λόλα Νταϊφά, με φανέλα Ολυμπιακού μπροστά. Γυναικάρα η Λόλα Νταϊφά. Ναι, πόσο είναι τώρα αυτή, 82. Ούτε ο Αείμνησος δεν την έχει πει γυναικάρα, πρόεδρος. Ο ξάδερφός της. Ο ξάδερφός της, ναι, ο ξάδερφος, ναι, ο Σταύρος, ναι, Θεός χωρέστον. Λόλα Νταϊφά, φίλε. Λόλα Νταϊφά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε για να έρθουμε στα αίσια μας μετά τις ευχές στο Σάβα και να ξεκινήσουμε. Και πώς να πούμε, Χρήστο, λίγο, πώς να πούμε το bicycle kick, πώς να το λέμε στα ελληνικά. Δεν είναι ψαλίδι αυτό, το θεϊκό γκολ που πετυχαίνει χθες ο Θοδωρής Βασιλακάκης, και τα δύο είναι φανταστικά. Το τρίτο απλά είναι με σουτ, το δεύτερό του, το τρίτο τρομή του. Πώς να λέμε στα ελληνικά, λέμε ψαλίδι, έτσι, το scissor kick. Το bicycle kick, πώς να το λέμε στα ελληνικά. FM και ένα μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Δεύτερο ημίωρο στην Τρόικα, συνεχίζει, τρέχει ο διαγωνισμός για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κυριακή βράδυ στην Τούμπα, πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με κόσμο για τον ΠΑΟΚ. Δίνουμε 3 εισιτήρια. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Μάρια, εδώ 7-11 έχει πολλές άγνωστες λέξεις. Ναι, το διαβάζω. Πάω να βγάλω λίγο άκρη. Χρειάζομαι και βοήθεια Χρήστου Κιώση. Μήπως έχει κανένα νέο κάτι για Everton. Είναι ο Duncan Ferguson, ο παδός του Άρη και της Everton, που λέει: News at 10. Πρώτον, καλωσορίζω τον Meatloaf της προπονητικής στο Goodison. Εννοεί τον Sam Allardyce. Όντως, μοιάζει αρκετά με τον Meatloaf. Sam Allardyce έκανε πρώτη νίκη με 2-0, όχι με ιδιαίτερη μπάλα, αλλά πάντως επιτέλους νίκη για την Everton. Δεύτερον, οι πρώτες φάσεις του FA Cup είναι μπελάς. Κληρώνεσαι με μικρές ομάδες και τρέχεις σε κάτοικολογήπεδα χειμωνιάτικα. Να δω τον Σάμι Λί με φόρμα Everton στο Anfield, bring it on! Duncan Ferguson κληρώθηκε, κληρώθηκε Liverpool, ναι. Φάσε ένα τρίμπαλο. Άιντε αγόρι μου. Και είναι στο... ξεγυρισμένο τρίμπαλο. Συγγνώμη, είναι στο team της Everton τώρα ο Σάμι Λί, με τον οποίο έχω βγει φωτογραφία στο Καφτατζόγλιο. Αγκαλιά, με έχουν ανάμεσα Σάμι Λί και Γκάρι Μάμπατ. Πηγαίνω ανάμεσα να εμφανίσω. Έκανε. Ναι, πηγαίνω να εμφανίσω το film. Είναι 24 film, θυμάμαι. Μηχανή Kodak και film Kodak. Και τι μου λέει ο φωτογράφος. Λέω, παλικάρι, βγήκαν καλά. Κούκλα όλες. Φίλε, είσαι κούκλα τέλεια. Είσαι, ναι. Μόνο μία λέει κάηκε. Φίλε, είσαι τέλεια. Λέω πια. Μία λέει εκεί στο τέλος, λέει κάτι και δεν έφερε καλά. Μία λέει που είσαι κάτι, λέει, με δύο παιδιά. Ένα κοκκινό μάγουλο. Με το Σάμι Λί και τον Γκάρι Μάμπα της Τότεναμ. Τον διαβητικό. Πάλι ψέματα, δηλαδή. Τον διαβητικό. Επειδή σου ζητούσαμε να τη φέρει τη φωτογραφία και δεν την έχει, πάλι ψέματα. Έχω τι υπόλοιπε 23. Προπόνηση Αγγλία Καφτατζόγλιο. Μακεδονία Παλάσιμα μαζί του. Συνέντευξη Brian Robson. Την έβαλε ο Μπούζας. Ολόκληρη σελίδα. Brian Robson. Σπορ του Βορρά, η τεράστια σελίδα ολοσέλιδη, την έχω. 2000 λέξεις. Φαντάσου, το Σεντόνι, το Σπορ του Βορρά. Το Σεντόνι, ναι. Συνέδεξη, Brian Robson. Μου λέει ο Μπούζας, τι έκανες ρε, λέει. Κλείσανε πριν το Γαύρο. Τι σχέση έχει, ρε. Τι σχέση έχει. Άμα έκανε αυτό συνέντευξη ολοσέλιδες. Αυτό που σου λέω είναι, χειρίζεται 1983. 40.000 φύλλα. Το 83 είναι αυτό που σου λέω, τι σχέση έχει. Άντε, ο Σάμι Λί με φόρμα Everton, κλαίω. Πας ένα τρίμπαλο, τετράμπαλο. Full Everton. Μπες το πρωί, Duncan Ferguson, μπες το πρωί στον επίσημο λογαριασμό της Liverpool. Έχει τα 20 γκολ που έχει φάει από τη Liverpool. 20 από τα γκολ που έχει φάει από τη Liverpool. Ναι, τραγική. Κόντρα στους Blues. Τραγική. Τραγική τελευταία δεκαετία η Everton. Η παρουσία της με την Liverpool. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η Endered παρουσιάζει την πιο σύγχρονη λύση για τα εταιρικά σας έξοδα. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εξόδων. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για επιχειρήσεις, συνδυάζει την ευελιξία μιας επαναφορτιζόμενης κάρτας και τον έλεγχο μιας online πλατφόρμας, καταγράφει και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις συναλλαγές των καρτών σας. Με την πλατφόρμα Spendeo, οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν κανόνες χρήσης ανά ομάδα ή ανά εργαζόμενο, όπως μηνιαία ποσά φόρτιση, συγκεκριμένες κατηγορίες, ημέρες και ώρες χρήσης και πάντα βάσει της εταιρικής πολιτικής. Spendeo.gr, κάθετος business για περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι. Δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Ματσάρα. Έτσι, Κυριακή βράδυ, 7.30 στάδιο Τούμπας. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Ακόμη και αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού. Καλό είναι, αν θέλουν φίλοι του Παναθηναϊκού, να γράψουν στο μήνυμα οπωσδήποτε ΠΑΟΚ και παρένθεση να γράψουν και ένα ΠΑΟ, αν θέλουν.
να κλείνουν παρένθεση. Έτσι για να ξέρουμε. Να έχουμε μία αίσθηση, ρε παιδί μου, και να δώσουμε τα εισιτήρια. Ο Καπίνο τελείωσε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γιατί, πώς, τι, αυτά και τα λοιπά. Εκεί τελείωσε ο Καπίνο, ο Έλληνας διεθνής goalkeeper. Έγινε κάτι σαν τον Τζαβέλα του Ολυμπιακού, δηλαδή. Εκείνο, όχι. Με το ύφος που το λες. Έγινε κάτι σαν τον Ζαμπράνο που δεν μας τα λένε. Τελείωσε λοιπόν. Έτυχε. Και ο Ζαμπράνο, όπως το λες τώρα και το θυμάμαι, κάπου εκεί να τελειώνει. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Τελευταίο μάτσο δεν είναι με την ΑΕΚ, είναι στο εκεί με τον Αιγινιακό. Δεν είναι. Εντάξει, τον Αιγινιακό. Με τον Αιγινιακό έπαιξε. Απλά δεν είναι. Σε μανίκι παιχνίδι έπαιξε. Τελευταίο μάτσο. Καλή τύχη στον Καπίνο. Πασχαλάκης Αθηναίος, ωραίο αυτό, θέλω να το δω. Πού είναι, ποια περιοχή, έχουμε στοιχεία περίεργα. Λέει τι χόμπι και τέτοια. Βέβαια. Για τον Αλέξανδρο, τον Πασχαλάκη. Έχουμε Champions League σήμερα. Συγγνώμη, μην είναι Καπίνο λιγάκι. Ο διαιτητής. Του Λαγκαδά Ηρακλής. Τα είδε στα ρεπορτάζ. Όχι. Τρελό ρεπορτάζ στην R3. Τρελό ρεπορτάζ. Μπράβο, ρε R3. Απίστευτο ρεπορτάζ. Βρήκαν οι άνθρωποι του Ηρακλή ανακοινώσεις ομάδων για τον ίδιο διαιτητή. Λοιπόν, κρατήσου. Τι λέει σε παίκτη της, του Απόλλωνα Λάρισσας. Σε μάτς με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Πάμε, παιχταρά μου. Στον goalkeeper τους πάει και του λέει τέτοια έξοδο. Την ώρα του αγώνα. Τέτοια έξοδο, ούτε ο Καπίνο. Υπάρχει μέσα στην ανακοίνωση κανονικά. Δες το, δεν είναι κανονικά. Δεν υπάρχει. Ωραία είναι αυτό. Τρελό, ναι, ρε. Άρα τι, δεν έχει στοχοποιημένο τον Ηρακλή. Του καταλογίζουν. Ναι, ναι, αλλά έχει οι δύο ανακοινώσεις του Απόρρονα Λάρισσας και άλλη μία. Δεν θυμάμαι την ομάδα τώρα, ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Με φράσεις μέσα. Κανονικά. Κανονικά. Ρε, τι πάει. Ομιλία Μυροφορίδη στους παίχτες του Άρη. Του Παύλου, κλαίω. Εμείς κάνουμε ρεπορτ. Ο Μυροφορίδης έτσι είναι. Πιο χοντρό τον είχα εγώ. Εδώ είναι παλιά αυτογραφία. Αυτή είναι, πρέπει να είναι. Στον Ηρακλή ήταν εδώ. Μπράβο, ναι. Με τα πάχινε. Ναι, Καφτατζόγλιο είναι αυτή. Ναι, το. Τι πάχινε, ρε. Το plexiglass Καφτατζόγλιο. Όχι, δεν έχω. Ναι, νομίζω ότι είναι. Μπράβο για την νίκη που πήρατε. Αλλά δεν θέλω να είστε φοβισμένοι. Αυτές οι ομιλίες. Είστε μια πολύ καλή ομάδα με ποιότητα. Δεν τα έχει και ποτέ. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Διαψεύει το ρεπορτάζ του SDNA. Δεν είναι SDNA. Πώς δεν είναι SDNA. Πού το έχω βάλει εγώ. Σε παρακαλώ, μην διαψεύσεις, Δινή. Δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Λέω προς τους συναδέλφους του SDNA να μην αναπαράγουν τα καφενιακά αυτά, αυτό το καφενιακό ρεπορτάζ που γίνεται πάντα γιατί πρέπει κάτι να γράψουν οι εφημερίδες την άλλη μέρα. Έλα ρε, μην είσαι τώρα απόλυτος. Είμαι 100% απόλυτος. Λες και ήσουν εκεί. Δηλαδή τι του χρεώνουν ότι είπε. Μπράβο. Δεν χρεώνουν τίποτα, γι' αυτό το λέω τόσο απλά. Να μην είστε φοβισμένοι. Είναι κλασικό ρεπορτάζ. Που μπαίνει ο εκάστοτε προπονητής ή οτιδήποτε και λέει μπράβο ρε, μπράβο. Αλλά γιατί στα τελευταία 10 λεπτά ρε εσείς κάθισατε πίσω και το φτιάχνουμε αυτό το με Μυροφορίδη κιόλας να μην είστε φοβισμένοι κτλ. Αποκλείται, υπάρχουν αυτές οι εκφράσεις. Αν μιλούσε ο Μυροφορίδης, λοιπόν ήταν η ομιλία του Μυροφορίδη στα και έμπαινε ο Μυροφορίδης, θα έλεγε ρε, είναι δυνατό ρε να γυρίσατε πίσω τελευταία. Έτσι μιλάει ο Μυροφορίδης. Αν λοιπόν θες να αποτυπώσεις την ομιλία του, γράψε την όπως την είπε, ναι, πραγματικά. Λαϊκά τελείως. Λαϊκά τελείως. Κάτσε, αυτά είναι πάντα και τα λοιπά. Μετά τα μάτς, μίλησε ο προπονητής. Είναι που παίρνει ο συνάδελφος το. Ένα. Τι σας είπε. Ένα μπήκε μέσα, μας είπε να μην είμαστε. Γιατί φοβηθήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και, και τα λοιπά. Ναι. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Ποτέ δεν κάνω τέτοια ρεπορτάζ. Ποτέ. Ποτέ. Συγγνώμη, ο Μυροφορίδης. Γιατί δεν είναι ρεπορτάζ. Είχε περίπτερο. Πού να ξέρω εγώ τι. Νομίζω είχε. Κάτι ο άνθρωπος ήταν περιπτεράς, κάτι τέτοιο. Νομίζω, κάνω λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Το στέκι του περιπτερά. Γατώνει. Ποδοσφαιρικό γατώνει παλαιά σκοπή. Μάρς πέναλ δεν έχει δώσει πάλι στον Άρη και σε αυτή την αγωνιστική. Βέβαια. Πού ρεύει. Βγήκε χθες ο Πασάς και τα είπε όλα. Με τον Κισαμικό. Στο 47. Καθαρό πέναλτι, σπρόξιμο από πίσω. Ο Πασάς ποιος, ο Γιάννης, ο ποδοσφαιριστής. Ναι, με τα δύο χέρια. Α, το επειδή το είπε ο Γιάννης. Όχι, το είδαμε και εμείς, ρε φίλε, αλλά επειδή δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση, δεν στάθηκαμε ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά είναι τον σπρώχνει, λέει, με τα δύο χέρια κιόλας. Έχει κερδίσει ο Άρης, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το πεις τώρα. Έχει κερδίσει ο Άρης, αλλά είναι Mars το πέναλτι, φίλε, το συγκεκριμένο. 8-8-7, Αριανέ, σε τι φόρμα είσαι, ρε παλικάρι μου, εσύ εδώ και τρεις μήνες. Σε τι φόρμα είσαι. Καλημέρα σας. Ρε Μάριε, θες και όρο για το bicycle goal. Που έχουμε speaker που ακόμα λένε λίγο offside, offside, around, επόπτης και τα λοιπά. Α, και corner σε καλή θέση. Έλα μας, δεν έχει χιουμοριστικά τώρα, εντάξει. Όχι, αυτό άστο, αλλά το around, ναι, around και επόπτη, προθέσα άκουσα επόπτη.
Σε, πού το άκουσα, περιγραφή αγώνα. Τι έγινε, ρε, εσύ. 120 χρόνια λέγαμε επόπτη. Τι έγινε. Βρε παλικάρι μου, κάποια πράγματα δεν τα λέω. Είναι λάθος. Δημήτρη, δεν τα λέω πλέον. Δεν κατάλαβε τι εννοεί ο άλλο. Το επόπτη δεν πειράζει. Άλλαξε η ονομασία. Τώρα τα λέμε βοηθό. Το επόπτη δεν πειράζει. Σίγα. Αυτό που πειράζει είναι να είσαι στην ΕΡΤ και να κάνει 4 παιχνίδια λάθος τα αποτελέσματα στην κάρτα. Και αυτό που επίση πειράζει είναι να λε, κύριε Βασιλάκη, εδώ έδωσε φάουλο διαιτητή ενώ έχει δώσει offside. Περίμενε. Για σένα πειράζουν. Αυτά πειράζουν, φίλε. Βαθμολογία χθες στην ΕΡΤ 3 ελληνική Super League. Λάθος. Μετά το match, πλατανιά ατρόμητος. Σωστά λέει να δούμε τη βαθμολογία. Λέω βέβαια, είχε match, σωστό. Πόσους βαθμούς έχει στον ΠΑΟΚ? 40. 27. Τον ανέβασαν δύο βαθμούς. 25, δύο βαθμούς. Πάρε και δύο βαθμούς δώρο. Ναι. Στην ΕΡΤ 3 εκεί ήταν με τον ΠΑΟΚ πολύ. Πρέπει... Βλέπουμε μπροστά. Η χαμένη με τον Απόλλωνα. Βαθμοί. Δεν δείξεις τι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πραγματικά. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται στο Βαγγέλη Μαργαρίτη χρόνια πολλά, έχει τα γενέθλιά του και δεν μας γράφει πόσο χρόνο γίνεται. Ή ντρέπεστε. Η γυναίκα είναι. 34. Ναι, αυτά οι γυναίκες. 35 είναι. 35. Και δεν γράφουνε. Χρόνια πολλά στον αρχηγό μας Βαγγέλη Μαργαρίτη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Happy birthday, captain. Και... Που γίνεσαι 35. Ναι, τι. Γιατί το είδες αυτό. Μα το γεγονός ποιο είναι. Πόσο γίνεται η είδηση. Ότι έχει γενέθλια είναι το γεγονός. Πόσο γίνεται. Καλά, άμα είναι όλες έξω εδώ πέρα οι γυναίκες, να πας και τις ρωτήσεις. Τώρα οι γυναίκες δεν φύγουν. Τι είναι, Μαργαρίτη, γυναίκα είναι. Ντρέπεται να πει πόσο είναι. Δεν το είπε ο ίδιος. Πάρ το χορό σου, ξεφωνήσεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Στην πούδρα τον έχεις τον Παραγιώτη. Αν είναι δυνατόν. Ο καλύτερος όλων. Είναι. 100%. Πω. Σχολή. Πω. Ο κορυφαίος. Τα κοίμια με τους υπεύθυνους επικοινωνίας. Για μπάσκετ, για μπάσκετ ή για στο μπάσκετ. Για μπάσκετ 100%. Ο Κλήτος όχι, δεν είναι καλός. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας. Α, το πάτε, συγγνώμη, το πάτε, sorry. Εντάξει. Τι συγκρίνεις τώρα. Εντάξει, ήσουν άλλοι. Τι χάλια που είναι η κορυφή. Τη χαλαρότητα του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Και ο Μάριος. Κορυφαίος όλων. Ο Μάριος με το ιδιαίτερο επίθετο. Ναι, ο συνονόματός μου. Βλέπω επίθετο, ναι. Να καλή τύχη συγκλήρωση. Μαρία, να σκαλώ. Δεν έχουμε πολλές συμμετοχές για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παιδιά, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εγώ γιατί. Περίμενα να έχουμε ειλικρινά. Άμα είναι, τα αποσύρουμε. Ναι. Θα τα πάμε όλα στην έρα εκπομπή, τελειώνουμε. Έτσι. Μήνυμα Θωμά Στόντον, Ηρακλειδέα και οπαδού της Λίβερπουλ. Άμα ήταν κανένας Ντάξμπερι, sorry αν το γράφω λάθος, νομίζω θέλει ένα R. Καλά το γράφεις κατά τα άλλα. Σιγά μην και εγώ ήταν η φωτογραφία σου. Πού να βγάλεις εσύ φωτογραφία με θρύλο της έλευση και μόνο που βγήκες μαζί του. Σκόραρε. Ξέρεις, βγήκα ως μέλος της Εθνικής Αγγλίας. Ναι, σε εκείνο το μάτς σκόραρε. 0-3. Να δώσουμε, επειδή είναι και γιορτές, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ελλάδα-Αγγλία, Καφτατζόγλιο στάδιο, Νοέμβριο του 82. Ήταν σαν πριν κάνα μήνα η επέτειος. Πριν κάνα 20 ημέρο η επέτειος. 0-3 η Αγγλία. Ποιος πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ της Αγγλίας. Το τρίο το βάζει ο Σάμι Λι. Ποιος μεγάλος Άγγλος φορ, πεκτούρα. Και ωραίο παιδί, πετυχαίνει τα δύο γκολ της Λίβερπουλ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι συγκλονιστικός ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Συγκλονιτικός και συγκινητικός και εγώ δεν ξέρω τι. Ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Εντάξει. Με αδιαχώρητο στο Καφτατζόγλιο. Θυμάμαι ότι πήγα 2 ώρες πριν και με το ζόρι χώρισα να καθίσω. Στη θύρα 13. Με το ζόρι. Έχεις δηλαδή το γήπεδο. Το έχεις δει και γεμάτο δηλαδή το γήπεδο. Δημήτρη, το έχω δει και με τον Παναθηναϊκό το 71 πριν το Γουέμπλε. Α, ναι, εντάξει. Ίσου, ναι. Που εσύ την Τούμπα έτσι δεν την 20 χρόνια με τα καρεκλάκια αυτά που έχετε για μένα. Το 71, ρε φίλε, δεν έχω εγώ. Δεν... Ναι. Ούτε ως ιδέα υπήρχα. Ναι, Δημήτρη μου, να υπάρχει σαν ιδέα, εγώ συγκινούμαι, ναι. Να πούμε ένα αντίο. Ναι, ρε Παναγιώτη, ναι. Αυτό θα βάλε, αλλά από σένα τι να το κάνω, Παπαδόπουλε. Τι, από σένα δεν το κάνω, το ξέρω ότι τα ξέρει. Έφυγε ο Κώστας ο Μότσης. Ναι. Αντίο στον Κώστα τον Μότση. Μεγαλώσαμε πραγματικά. Μου στείλε μήνυμα ο Παναγιώτης. Και η Ηρακλής Κοντζιάς μαζί, Ναι. Ήταν τότε δίδυμο. Ναι, ναι. Έρα, ΕΡΤ, ξέρω εγώ. Τι ηλικία ο Κώστας Μότσης. 67. Δηλαδή. Ναι. Μου έστειλε. Ο γιος του είναι στην Έρα Σπορ. Ναι. Συνεχίζει. Πώς είναι το μικρό το παιδί. Θυμάσαι. Τον παππού, πώς τον είπες. Κώστας Μότσης. Νομίζω είναι Βασίλης. Ναι. Ο συνάδελφος. Μου έστειλε μήνυμα χθες ο Παναγιώτης το βράδυ, αλλά ήταν κατεβατό 859.500 λέξεις. Στιγμές με περιγραφές μάτς του ΠΑΟΚ που πετούσε ραδιοφωνάκι στον αέρα και έκλαιγε και πραγματικά βούρκωσα κι εγώ με τον Κώστα Μότση και κατέληγε αντίο Κώστα Μότση. Δεν ξεχάζουν ποτέ, είσαι κομμάτι της ζωής μας. Πιο χαρακτηριστική η φωνή του Κοτζιά. Ναι. Είπε για μάτς. Και πιο συμμετοχικός, πιο ωραίος, πολύ ωραίος. Δεν ξεχνάω ποτέ το Λάρισα ΠΑΟΚ. Όπου η ΑΕΛ νομίζω ότι τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα
ισοφάρισε τελευταίο λεπτό με φάουλ. Να είναι, είχε πολλά γήπεδα, έτσι, ταυτόχρονα. Ναι, κάτσε, πες το ποιο είναι τελευταίο μάτς. Στη χρονιά του πρωταθλήματος της Λάρισσας. Ναι. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 1-0 στη Λάρισσα. Ναι. Και κερδίζουν αυτή φάουλ. Ναι. Κάπου μπαίνει γκολ, κάπου είχε πέναλτι, κάπου που κάνουν πάσεις τα λοιπά. Ναι. Και λέει ο Μότσιο Κοντιάς, όχι, θα μείνουμε στη Λάρισσα. Κάτσε ρε φίλε, λέω, γιατί να μείνει στη Λάρισσα. Ξέρεις κάτι, ναι, που δεν ξέρουμε εμείς. Έχει, ναι, γκολ στο άλλο. Θα μείνουμε στη Λάρισσα για το φάουλ. Ναι. Και έγινε 1-1. Και ισοφαρίζομαι με Τσιμπώνας. Αυτό μου το έστειλε ο Παναγιώτης. Αυτό είναι. Ναι. Μου το έστειλε ο Παναγιώτης. Αυτό είναι. Μιλάμε για. Έχει μείνει ανάμνηση. Ναι. Κλωτσοπεταλιά, σούζα τούμπα, βουτούσα από τη βάρκα και μου ήρθε μία μπάλα. Γεια σου, Ντάνκαν Φέργκισον, με τις ρήμες σου, παλικάρι μου. Σωστό Αστέριο, έτσι. Όσοι είστε Παναθηναϊκοί, να γράφετε δίπλα και τη λέξη Παναθηναϊκός για να το έχουμε υπόψη μας. Υπάρχει λόγος. Γιατί ρε. Καλημέρα, 43. Μετά, πειράζει. Μην τον πιστεύετε, ρε. Άντε, ρε, που το έχω πει στον κόσμο. Όχι. Δεν κατάλαβες. Χρυσανθέ, γιατί το λέω εσύ, κατάλαβες. Όχι. Στέλνει, ας πούμε, ο 643. Λέει για εισιτήριο, πάω και τα λοιπά. Γράφει. Και Παναθηναϊκός, καλημέρα. Έτσι. Γιατί, το κατάλαβες. Τι, για να του στείλει το μήνυμά σου στους φίλους παοξίδες να τον περιμένουν. Τι ήθες. Να σου πω κάτι. Βρήσε μου το σπίτι τώρα καλύτερα. Στον αέρα, βρήσε μου το σπίτι. Όχι. Το σπίτι σου. Όχι. Όχι. Μπράβο. Όχι. Το προτιμώ. Τι είπες τώρα. Το κάνει. Μέχρι εγώ να δώσω. Φίλοι Παναθηναϊκοί. Να δώσω Παναθηναϊκό 100%. Σε οπαδό του ΠΑΟΚ. 100%. Που είστε αρκετοί στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Είσαι οπαδό του Άρη. Αν 100%. Θέλετε να πάτε να δείτε το εξπρές του Ουζουνίδη, στείλτε μήνυμα. Κοροϊδεύες και πέρσι. Πάρτε το 2-3. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Σεβασμός. Σε κάθε αντίπαλο σεβασμός. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε μόνο για παοξίδες, μιλάμε για Παναθηναϊκούς, για Ηρακλείδες που θέλουν να δουν παιχνίδι πρώτης εθνικής. Παναγιώτης. Ναι. Αυτό το μάτσο έλεγα χθες που είπε ο Δημήτρης και έκλαιγα. Ρε φίλε, το θυμάσαι τη στιγμή ότι ο άνθρωπος επέμενε να μείνει στο Αλκαζάρ. Να μην πάμε στο άλλο γήπεδο να ακούσουμε την εκτέλεση του φάουλ. Λες και το είχε δει μπροστά του, ήταν η εικόνα πιο γρήγορα από τον ήχο και είδε ότι θα μπει γκολ και επέμενε να μείνει εκεί. Μεγάλος Γιώργος Μητσιμπόνας, Θεός χωρέστον. Μεγάλο, τεράστια πεκτούρα και στυλ και τρελενόμουν με Γιώργο Μητσιμπόνα. Α, σέσκησε. 10 χρόνια μπροστά. Σέσκησε. Διάβασε. Λοιπόν, παιδιά, μην το διαβάζει του 6 Δημήτρη. Βλέπω υπάρχει πρώτη σωστή απάντηση. Ο Νίκος μπαίνει για ΠΑΟΚ από Επτάλοφο. Never give up, λέει. Να σε καλά, μην παραδίδεσαι ποτέ, Νίκο. Και απαντάει πολύ σωστά για τον σκόρερ των δύο τερμάτων τη Αγγλία. Από πάνω μήνυμα. Το διαβάζω. Υπάρχει κανονικά, μπαίνεις Νίκο και για τα γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, έτσι. Ή γυαλιά πρεσβειοποίησης με σκελετό τιτάνιου. Μάριέ μου, ο διαιτητής του Λαγκαδά Ηρακλής, έπαιξε και στο Τρίκαλα Ημαθίας Ηρακλής. Μάριέ μου. Νίκος Βέρια. Νίκο μου, Βέρια μου, ναι και... Είναι που δεν δίνει τέτοιο. Έτσι. Το πέναλτι στα Τρίκαλα Ημαθίας. Έτσι. Ποιο πέναλτι, παιδιά. Υπέρ των Τρικάλων Ημαθίας. Πέναλτι. Όλοι οι αντίπαλοι του Ηρακλή διαμαρτύρονται για τις διαιτησίες με τον Ηρακλή που έχουν. Όλοι. Με εξαίρεση την καρδία για τον γκολ εκείνο εκεί, ποιοι όλοι, Δημήτρη μου. Για όλοι. Το άλλο το χέρι. Το άλλο το χέρι στην περιοχή. Που βλέπαμε. Αυτό είναι, να ρε. Το γκολ που έδωσε πέναλτι ενώ την μπάλα παίξω, αυτό είναι. Αυτό. Με την καρδία, το είπα, Χρήστο. Το αγκυρωθεί. Όχι, μην κάνει την Κινέζα. Αλλά η Μαθία είναι που δίνει το πέναλτι. Το χέρι που βλέπαμε εδώ πέρα. Που βλέπαμε που ήταν απ' έξω. Ναι. Αυτό ήταν. Κώστας Σιδηρόπουλος. Ο φίλος εδώ σε καταγγέλει ότι θέλεις τους Παναθηναϊκούς να τους ξεχωρίσεις, γιατί είτε σχεδιάζεις είτε υπονοείς προβοκάτσια για αυτό που έγινε με τον Ίβιτς πέρυσι. Το δεύτερο ούτε καν το πει. Τι προβοκάτσια. Πολύ απλά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, απευθυνόμαστε σε ηλιθίους. Πολύ απλά. Για να δώσουμε τα εισιτήρια σε φίλους του Παναθηναϊκού. Άντε. Άντε. Δηλαδή λίγο να έλεος. Γι' αυτό σε κατηγορεί. Περίμενα ο Τσαλτίδης να πει ναι, παιδί. Έχει μπύρες. Γι' αυτό σε κατηγορεί. Κουτάκι μου. Θα ρίξετε κουτάκι στον. Τώρα κατάλαβα κάτι εγώ. Ο Λουτσέσκου τελικά είναι καλός. Γιατί βλέπω. Πετούσε εφημερίδες. Χθες το δελτίο ειδήσεων του Sky είναι εκπληκτικό, είναι απίστευτο. Το πρώτο ημίωρο έχει 10 θέματα, ξέρω εγώ. Στα 8 υπάρχει Βαν Σαββίδης. Είναι απίστευτο, είναι παντού, παντού. Από εδώ, από εκεί, βάλε και λίγο από εκεί, βάλε και στις άδειες, βάλε και στο αυτό. Είναι σε πολλές επιχειρήσεις μπλεγμένος γι' αυτό, προσφέρει παπάτη. Οτιδήποτε είχε Βαν Σαββίδη. Στο Sky. 8 στα 10 θέματα τα πρώτα. Στο Sky. Ναι, ναι, ναι. Εκπληκτικό. Ναι. Εκπληκτικό, φοβερό. Και ένας πρωτοσάλτη εκεί να σχολιάζει, βάλε και ένα πρεσβευτή να λέγεται το λιμάνι, ναι, βάλε και για τις άδειες, βάλε και τον Παπαδόπουλο. Ναι.
Βάλε και από εδώ. Αυτό τι είναι, πατσαβούρα ή μικρόφωνο? Μικρόφωνο με γουνάκι. Σκατζόχυρος. Ναι. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Γιάννης Ογκούμας στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τη διάβασα χθες το βράδυ. Χαμός έγινε. Πολύ τη διαβάσανε. Ναι. Λέγεσαι αμπάνι τίποτα. Τη διαβάσανε. Στην πράσινη. Έχει κάτι τρελά σημεία. Επειδή μας ακούνε πολύ Παναθηναϊκοί. Βέβαια. Και το έχω καημό. Το έχω νταλκά αυτό. Για την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Βέβαια. Ποια είναι η φωνή σας? Ρωτάει ο δημοσιογράφος αν κάποια στιγμή πιστεύει ότι θα επιστρέψει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Και λέει: μόνο με συλλαλητήριο τεράστιο, συγγνώμη, μπορεί να επιστρέψει το κόμμα, το συλλαλητήριο αυτό. Πότε είναι η συνέντευξη? Την Κυριακή το μεσημέρι. Την Κυριακή το απόγευμα, είδες τι έγινε, Μάρια. Γι' αυτό έγινε. Το ξέρω, ναι. Μα γι' αυτό έχει σημασία. Ναι, γι' αυτό έχει σημασία. Και λέει ο Γκούμας ότι είμαι έτοιμος ακόμη και για εθνική ομάδα. Να παίξει. Το ρωτάει, είσαι έτοιμος για να αναλάβεις την εθνική ανδρών? Τώρα είσαι στην Νέων. Και απαντάει. Όπως όταν ξεκίνησα παιδί από τον Αμπελώνα Λάρισας. Έπεσε στον Αμπελωνιακό, το θυμάμαι. Και τον είδε εκεί πέρα ο τέτοιος τον είδε. Πες το ρε. Ο Γκμόχ. Όχι ο Γκμόχ. Ο Κάβουρας. Ο Πασιαβούρας ο Νίκος. Το μπακ του Παναθηναϊκού. Της Λάρισας του Παναθηναϊκού. Και του λέει, έλα όπως είσαι στην Παιανία. Έτσι και ως προπονητής, τα όνειρά μου είναι αυτά. Να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, γιατί όχι να γίνω όπως είπες προπονητής στην Εθνική Ανδρών. Θεωρώ ότι έχω όλα τα εχέγγυα, όλες τις γνώσεις, έχω πάρει όλα τα πτυχία, έχω δουλέψει με προπονητές τεράστιας αξίας και θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο να αναλάβω και την Εθνική Ανδρών. Μπράβο ρε Γιάννη. Τρελή αυτοπεποίθηση. Μπράβο, μπράβο. Αττική αστυνομική από τη Θεσσαλονίκη εντόπισαν 28 κιλά ηρωίνης σε ταβέρνα. Συγγνώμη, αστυνομική από τη Θεσσαλονίκη εντόπισαν... αυτό τι σημασία έχει ότι η αστυνομική είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν το κατάλαβα. Γιατί είναι πιο τσακάλια, ρε φίλε. Γι' αυτό. Συγγνώμη, είναι λίγο εσχράτο πικιστικό αυτό, γελίο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Mary Built για ανακαινήσεις, για αρχιτέκτονες, για κοσμητές, μηχανικούς και ιδιώτες Ιωάννου και Σαρίας 20 στην Κάτω Τούμπα. Μπείτε και εντερνικά rebuild.top. Τι θέλει αυτή εδώ? Αχ! Με χτύπησε. Από αυτό είναι Μαριλής. Με χτύπησε από πίσω πρώτα. Σεξουαλική παρινόχληση. Παρινόχληση. Μαριλής μπορεί να σε χτυπήσει. Παρινόχληση. Ναι, ναι. Τι. Α. Έτσι, μπράβο κοριτσάκι. Μαριλής. Ούτε να σε χτυπήσει δεν θέλει. Είσαι άψογη, βγάλε το μπλουζάκι. Ναι, εντάξει, το λέω σαν για να έχει το πνεύμα αυτό που θες να περάσει. Το καταλαβαίνω θες να περάσει. Το παντελόνι μου το βγάζεις. Ναι. Το μπλουζάκι θέλει. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα. Το είπα. Το είπαμε. Ξαπέστε. Άρα πάμε σε δεύτερη ώρα. Περίμενε. Πάμε σε δεύτερη ώρα. Την πρώτη, το είπα. Το είπα. Ωραία. Να πάμε σε δεύτερη ώρα, παρακαλώ. Είπες. Βέβαια. Και εδώ είπες. Βέβαια. Εδώ. Τα ιστήρια του ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχουμε πει σε δεύτερη ώρα. Α. Εντάξει τότε. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη σήμερα. Γιάννη. Στην Καλαθόσφαιρα ΠΑΟΚ Βέντσπιλς. Ποιο άρεσε παίζει? 7:30 ποιος ασχολείται? 7:30. Μόνο ο Λίμπερο είναι στο τέτοιο, στο Βέλγιο. Α, μόλις με ενημερώνουν ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πάτρα. Μόλις τώρα με ενημερώνουν ότι ξεκίνησε. 7:30 ΠΑΟΚ Βέντσπιλς. 7 η ώρα όμως. 7 η ώρα. Έχει και βόλι. Champions League. Σα τα μάλα. ΠΑΟΚ. Τι θέλει? Θέλει να βγει στον αέρα. Να πάρει 23-10, 2-87 και 3-8. Είμαι εδώ πέρα με Τσαλτίδη και Τσορμπατζόγλου. Έχει χαιρετισμού. Λέει ο Χρήστος πάει ο Άρης, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Λέει μόνο με νίκες. Έτσι λέει. Τώρα στον αέρα είμαστε κανονικά. Καλά, δεν τα λέω αυτά, αλλά τέλος πάντων. Να σε βγάλω, να σε βγάλουμε. Ναι, ναι, βγάλω. Έλα, κλείσε. Βγάλω. Σε γαλεί τώρα ο ηχολήπτης. Κλείσε. Ωραία. Yes, star εκπομπή. Θέλω να κάνει παρέμβαση. Θέλω να κάνει παρέμβαση για αυτά που λέμε, μάλλον. Λοιπόν, ευρωπαϊκή ημέρα σήμερα. Ναι. Ο Άρης ποιον αγωνίζεται? Ο Στάνδη. Η γνωστή ο Στάνδη. Ναι. Από χθες έχουμε ανταποκρίσει. Είναι ο Δημήτρης Κουκιετσίδης εκεί. Και πολύ ωραία βιντεάκια και συνεντεύξεις έχουμε. Ναι. Από το σοκ. Εμείς όμως έχουμε και καινούργιο live στο ΠΑΟΚ 24. Α, ναι, το είδα, ωραίο είναι. Και στο μπάσκετ έχουμε. Ναι, γιατί δεν μου το δίνετε όμως? Φίλε, μπορώ να σε συστήσω στον άνθρωπό μας, στον Νίκο το Δελή
στη Σουηδία. Νίκος. Ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολλές ώρες για να δημιουργήσει αυτές τις εφαρμογές. Πολύ ωραία. Και τα νέα live. Σχολιάζεται. Υπάρχει αμεσότητα. Οι πληροφορίες μεταδίδονται σε χρόνο ρεκόρ. Πιο γρήγορα από κάθε άλλον. Μια και ο Νίκος εκεί επιμένει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά για να το λέει εκείνος κάτι θα ξέρει. Μπαίνουμε, σχολιάζουμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία γραφικά. Αμεσότητα κτλ. Στις 12 κληρώνουμε 3 εισιτήρια το αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. FM κενό ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Και αποστολή στο 54526. Τι έχουμε παρέμβαση. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση τηλεφωνική. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Αλλάξτε φωνή του. Μεγάλε ραπ, τεράστια ραπ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει ο Βρουτόταυρος, αγίπησες να το πάρει άρι στο πρωτάθλημα. Ο Βρουτόταυρος. Χρήστο, λίγο να δυναμώνεις. Έλα, πες τώρα, πες τώρα. Δεν μου λες, υπάρχει ομάδα στη Β' Εθνική, η οποία να ανέβει και κατηγορία ήττητη. Έχουμε τέτοιο στατιστικό, αυτό πρέπει να το δούμε. Ο Ηρακλής μόνο, ο Ηρακλής. Πότε. Ο Ηρακλής έχει ανέβηκε με 7 ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, ή 7 ή 8, εκ των οποίων τα 4 δεν πρόκειται ποτέ να σπάσουν. Γιατί ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Και άλλη η δομή και άλλη και η αξία του Ηρακλή εκείνου. Ναι. Είναι ή 7 ή 8 ρεκόρ. Δεν μας ενδιαφέρει να ανέβει, μας ενδιαφέρει να ανέβει. Εντάξει. Ναι. Ενδιαφέρει να ανέβει. Ναι. Σίγουρα η ομάδα του είναι λιγότερο soft από πέρσι. Ήταν πέρσι πολύ soft. Δυνάμωσε πάρα πολύ στο 4, στο 5, στο 6 και στο 8, πραγματικά. Έχει ένα θέμα στα δύο πλάγια μπακ αμυντικά. Έχει εκεί τον Μπούρμπο που είναι για MMA. Έχει και Τζανακάκη, ρε. Ο Τζανακάκης είναι πολύ καλός, αλλά κάνα δύο παιχνίδια αμυντικά δεν τράβηξε. Εντάξει, έχει το Βαλεριάνος. Ο Βαλεριάνος προχθές ήταν καλός. Καλός είναι ο Βαλεριάνος, αλλά εκείνο το οποίο για μένα είναι το δυνατό σημείο είναι αυτή η τετράδα. Μαχητική, κοντά οι γραμμές, πάρα πολύ καλή. Τώρα, έχει πολύ καλά εξτρέμο Άρης, ιδιαίτερα καλά Πλατέλας είναι ο MVP που λένε στην Τούμπα. MTV. Αλλά εκείνο το οποίο δυσκολεύει τον Άρη είναι ο Center Four και το Δεκάρι. Θα πάρει ένα, το Γενάρη θα πάρει ένα φορ. Ναι, το ότι κάνει τον Μπασά εννιάρη είναι ένα θέμα προσυζήτησης. Μόνο χθες τον έκανε, προχθές. Το εννιάρη και το Διαμαντόπουλο. Τι θα γίνει με το παιδί αυτό, ρε εσύ. Θα παίξει στη Δράμα. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος, εντάξει. Εντάξει, για την κατηγορία τώρα, για τον Άρη δεν είναι, αλλά για την κατηγορία. Για την κατηγορία λέμε, όλα τα παιδιά είναι για την κατηγορία. Ναι. Και το Δεκάρι, το Στεφάνοβιτς. Ο Στεφάνοβιτς, ο οποίος δεν παίζει και παίζει εκεί ο Παυλίδης, ο ανιψιός του Καρυπίδη, για μια αλλαγή. Και αυτός καλός από τον πάγκο. Είναι καλός ο Κάρι. 39 χρονών είναι ο Καρυπίδης, 30 είναι ο Παυλίδης. Τι ανιψιός. Εντάξει, και εμένα η κόρη μου είναι 12 χρονών και έχει θεία που είναι 8. Ναι, αυτά με τα συγγενικά είναι τελείως. Πες τώρα. Ναι. Με το Σόουζα έπεσες έξω. Τον έδινες πολύ ξεφώνητο τον Σόουζα. Όχι, το Σόουζα ποτέ δεν τον έχω δει. Όταν ήρθε, δεν έλεγες 8 μήνες έχει να παίξει αυτά. Πού το βρήκατε το παλτό. Ναι, μπορεί να παίξει και εξάρι αυτός. Ναι, εντάξει, κοίτα, όταν έχει να παίξει κάποιος 8 μήνες, ναι. Το 90% είναι να προβλέψεις ότι θα βγει παλτό. Το ότι αυτός είναι εγκεφαλικό στόπερ. Μπορεί να παίξει και εξάρι σε ρόμβο. Μπορεί να παίξει. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και νομίζω ότι και ο Δελιζίσης θα πάρει από... Είναι μια μικρογραφία Αβραάμ Παπαδόπουλο, Ρονάλντο και άλλο. Κάτι τέτοιο. Που λένε. Εντάξει, δεν... Πολύ καλύτεροι και οι δύο που προανέφερες. Ειδικά ο Γκιάρο. Εντάξει. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ο Ρονάλντο Γκιάρο, εγκεφαλικός, γλυκός παίκτης, καλές τοποθετήσεις. Έμαθε το ταγάρι ο Αβραάμ από αυτόν. Σωστά. Σαν μία μίξη τον θεωρείς. Σαν μία μίξη. Όπως και ο Δελιζίσης μαθαίνει από το Σόουζ. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι καλός δέκτης. Κατά τα άλλα η ομάδα εντάξει έχει κάτι τσαμπατζίδες που μπαίνουν εκεί. 12.000 εισιτήρια με την Μπόκα, 19.000 κόσμος. 2.300 με την Μπόκα. Έλα, έπεσε έξω με την Μπόκα. Έλεγε θα έχει 5.000 έλεγε. Ναι, εντάξει. Μην το γυρίσεις τώρα στους τσαμπατζίδες, είδες ότι είχε κόσμο Άρης. Απλά περίμενα να μου πείτε πόσες χιλιάδες ευρώ μπήκε μέσα ο Άρης από αυτό το παιχνίδι. Πόσα μπήκε μέσα, ή μία ή άλλη. Η μία ή άλλη ήταν. Μία ή άλλη. Γιατί ο ψηφίδησε σε ένα μπαρ εδώ στη γειτονιά. Καλά, άσυλο. Έλεγε. Περίμενα να βγει ένα καλό ποσό να πάει και ο ερασιτέχνης. Λέω ψηφίδι, ο ερασιτέχνης δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Άκουλε. Και κανένας ερασιτέχνης να μην σώσει και πάρει ποτέ. Τα βαζίδες τον ΠΑΕ και τον ΚΑΕ. Δεν τον άμα από την αρχή είχες τους υπολογισμούς σου, θα ήξερες ότι για να βγάλει ο ερασιτέχνης και ο Άρης λεφτά θα πρέπει να έχει
17-18 χιλιάδες εισιτήρια. Αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εδώ 18-19 χιλιάδες εισιτήρια έκοψε την πρώτη φορά που ήταν τίνγκα το γήπεδο, είχε 25.000 που είχε πλημμυρίσει. Με πήρε ο Δώρας τηλέφωνο. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Δώρας. Ναι. Αυτός που έγραψε το τραγούδι. Το τραγούδι. Θεός, ναι. Ναι. Του λέει, με λέει, εσύ με βρήκανε προστάτη 5-6. Λέω, δεν έκανες έρωτα, λέω, με καμία, ξέρω εγώ, με τη φαντασίωσή σου, γιατί λέω, σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να κάνεις. Γελούσε ο Δώρας. Τέλος πάντων, και εγώ λέω, είχα κάτι ουρολογικά. Μιλήσαμε εκεί στην ηλικία που είμαστε για τα ουρολογικά. Για τα ουρολογικά σας, ναι. Ναι. Και του λέω, εσύ, λέω, μου είπαν ότι σε είπαν από την ΠΑΕ Άρης και από την Αστέχνη Άρη να κάνεις μια έτσι διόρθωση του τραγουδιού και να βγάλεις τον Τουρκοτιμωρός. Θα βγει αυτό το Τουρκοτιμωρός? Φυσικά θα βγει. Πια. Βέβαια, γιατί τι σχέση έχει αυτό? Γιατί βρίζεται τους Τούρκους. Έλα εδώ, Τσίπρας είπε θα σκίσω το μνημόνιο και την άλλη μέρα το υπέγραψε. Ναι, εντάξει, ο Άρης, συγγνώμη, κάτσε ραπ. Ο Άρης θα είναι μια ζωή ο χαζός δηλαδή. Έτσι. Οι άλλοι δίπλα με τους υπουργούς, με τους πρωθυπουργούς και τα λοιπά και την ίδια στιγμή επανάσταση. Εμείς θα είμαστε χαζοί. Πολύ σου πετρέλα και εμείς τώρα. Εγώ γουστάρω να πάρει ο Άρης Τούρκο ο ιδιοκτήτη και να σαρώσει. Μπορεί να το κάνει. Στο μπάσκετ. Και να... Δεν τα βλέπω τα λεφτά όμως, μόνο λόγια βλέπω μέχρι στιγμής για τους Τούρκους. Εντάξει, και οι Τούρκοι είναι μόνο λόγια. Τώρα βλέπω το Λάσκαρη. Δεν μου λες η γυναίκα του Λάσκαρη που πήγε, πού είναι κάπου. Πού είναι, εδώ είναι, τι έπρεπε. Πήγε και στον εισαγγελέα, πήγε και στον ανακριτή, πήγε μια χαρά. Έλεγες δεν θα πάει, ορίστε πήγε. Πήγε η χοντρούλα. Πήγε. Αδυνάτησε τώρα. Στεναχώριατης. Ναι, αδυνάτησε από τη στεναχώριατης. Η Τζόρτζια. Η δεύτερη πιο ωραία Τζόρτζια. Η πρώτη είναι τον μπλε, μετά είναι η Τζόρτζια του Άρη. Ξέρεις ότι ήταν παντρεμένη με ένα περιπτερά αυτή στην Κύπρο. Ποια βρε. Η Τζόρτζια πριν πάρει τον Λάσκα ήταν παντρεμένη με ένα περιπτερά. Αυτό είναι ντοκουμέντο, το ξέρω. Το τσαλτήρι τα ξέρω, δεν τα βγάζει. Περιπτερά, όχι, δεν ξέρω. Για τον μπάσκετ δεν ξέρω τόσα πολλά που λες τώρα. Για τον ποδόσφαιρο, ναι, για τον μπάσκετ. Η Τζόρτζια ήταν παντρεμένη με περιπτερά. Με περιπτερά στην Κύπρο, ναι. Και ο περιπτεράς ότι έχει αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κάτσε, αυτά που γίνονται. Γιατί δεν γίνονται σε εμάς αυτά. Πονάσε τώρα, άσε εδώ, πες μας εδώ για τον Πάοκ. Για τον Πάοκ τώρα. Για τον Πάοκ. Ο Πάοκ έκανα μια ανάλυση στο παιχνίδι και είπα υπήρχε ένα συνδυασμό δύο γεγονότων. Μια εκπληκτική μπάλα του Πάοκ και μια Ξάδη, η οποία ήταν η άμυνά της με την επίθεσή της, δύο γραμμές αντί για τρεις, στα 60 μέτρα. Εσύ που έχεις παίξει τερματοφύλακας. Σχολίασε την απόδοση του Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, το μυστικό δεν είναι η απόδοση του Ζίβκοβιτς. Όλο το μυστικό στο παιχνίδι είναι πόσο είχαν απόσταση τα χαφ, τα μπακ και η επίθεση. Δεν υπήρχαν τρεις γραμμές στην Ξάνθη, υπήρχαν δύο. Υπήρχε ένα κενό που ήταν πιο κενό από το κεφάλι μου, χωρίς τρίχες, και έβρισκε ο ταχύτατος ΠΑΟΚ χώρους και χρόνους ασύλληπτους για να παρουσιάσει μια πολύ καλή εμφάνιση και να πάρει ένα εύκολο παιχνίδι. Κώστα, έχω δει φέτος 8 παιχνίδια Ξάνθη, σε αυτό το παιχνίδι 0 ένταση. 0 ένταση, 0 ενέργεια. Άστο. Το ότι ο ΠΑΟΚ στις δημόσιες σχέσεις είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή οι αντίπαλοι του δεν είναι ιδιαίτερα κατά κάποιο τρόπο αγριοπή. Δεν έχω δει πιο άνευρο Λουσέρο. Πιο τραγικό Μπαξεβανίδη. Εσύ έχεις δει. Έχεις δει πως αμάς. Βγάλε κόμπλεξ. Τι κόμπλεξ να βγάλω ρε Δημήτρη τώρα. Εντάξει, okay. Η αλήθεια είναι όμως ότι για να πάρει μια ομάδα πρωτάθλημα πρέπει και ομάδα να κάνει και διαιτησία κακή να μην έχει και καλούς φίλους να έχει. Δεν γίνεται στην Ελλάδα να πάρεις πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό γεγονότων. Και ο ΠΑΟΚ λειτουργεί πάρα πολύ ωραία σε όλα τα επίπεδα. Και ομάδα προσπαθεί να κάνει και κάνει. Εντάξει. Και τις δημόσιες σχέσεις έχει βελτιώσει πάρα πολύ και έχει κατορθώσει τη διαιτησία τουλάχιστον να την πάει στο 50-50. Εγώ δεν θα πω ότι γέρνει κάπου, αλλά μόνο από ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το 80-20 και τον παίζουν 50-50 στο Καραϊσκάκι, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι διαμαρτύρονται οι Ηρακλειδείς εκεί, του Τζιάριδες και οι Κατσιαμπίδες κτλ. Για τη διαιτησία στο Λαγκαδά. Ναι. Έχω απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής. Ο Ηρακλής μέχρι το παιχνίδι, μέχρι πριν δύο παιχνίδια, είχε μια πολύ καλή διαιτησία. Ξεκίνησε τα καλά σφυρίγματα από το μάτι της επανομής μεταξύ του Αγροτικού Αστέρα και του Ηρακλή. Έκλαιγε ο Φυρός στο Ζάπιν. Με κατακρεούργησε διαιτησία. Ψόρε, το 0-0 εκείνο μέσα είμαι, μπροστά σε όλα. Τίποτα δεν είσαι εκείνο εκεί. Περινταρίσια είναι, περίμενε λίγο. Εκείνο είναι. Κάνει Φυρό τώρα, σταμάτα. Την αλήθεια λέει. Άστο να λέει την αλήθεια, μια φορά πήγε και στο Λίμπερο, τα λέει όλα. Πες! Έγινε ένα μπέναλτι. Όχι πέναλτι, ένα μπέναλτι. Στο Νίτσε. Δυο offside. Τέλος πάντων, είχε καλή διαιτησία. Πήγανε να πούμε οι άλλοι, οι κομμουνιστές εκεί της θύρας 10, και ορμήξανε το σωσίο του Μιχάλη του Βραζιλιάνου στο Πανεπιστήμιο. Όντως ρε, όντως ναι. Του Βραζιλιάνου σωσίας, όντως ναι. Το πρόεδρο της ΕΠΟ, τον καινούριο, ναι. Είπα του κάνα του ράνα και τους λέω, εγώ έμαθα
Γι' αυτό είναι πληροφορία. Ότι ο γραμμένος και με χαρτάκι Ιβάν θα σας αλλάξει τα πετρέλαια. Περιμένετε, τους είπα, τι πείσμα θα φάτε, ποδοσφαιρικό εννοώ, από τη διαιτησία. Ξεκίνησε το κακό. Αυτή ήταν η αρχή. Αύριο σε περιμένουμε στο μεγάλο μάτς Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου. Η ομάδα φαινόμενο στην Ευρώπη. Θέλω να τους δω πώς και πώς αυτούς. Ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ματσάρα. Να σου πω κάτι, άλλο είναι το θέμα. Ο Ηρακλής, πες ότι βγαίνει πρώτος. Ανεβαίνει. Όχι, γιατί έχει τον Μπέο. Και ο Μπέος έχει τους διαιτητές της Θεσσαλονίκης. Να ξέρεις εγώ σου λέω βγαίνει πρώτος και βγαίνει, κερδίζει και τον Μπέο. Αν ανέβει, έχει όλα τα χρέη ξανά, πώς θα παίξει. Θα πάνε οι κομμουνιστές, θα αλλάξουν τον νόμο εδώ. Α, θα αλλάξει ο νόμος. Θα αλλάξει ο νόμος και θα γίνει ένας αντιεργατικός νόμος, θα χάσουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους και θα βγει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Απλά θέλω να σου πω, δείτε ένα στατιστικό στοιχείο, ότι όλα τα μάτς που έχει παίξει η ομάδα του Βόλου, του Μπέου, είναι Θεσσαλονικοί διαιτητές. Αφού ο Μπέος δεν ασχολείται με την ποδόσφαιρο, έχει απαγόρευση. Είναι φίλος του Ζαγοράκη, του Τέστιν, είναι φίλος του Γραμμένου. Είναι φίλος του Ιβάν, υπάρχει το τετράπτυχο εκεί πέρα. Τα χάλασε με τον Ιβάν. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο ντόμινο, μου άρεσε αυτό που έκανε. Ωραίο ντόμινο. Γιατί ο Μπέος καταρχήν είναι απευθείας με τον Ιβάν, αφού έχουν βγει αγκαλιά εκεί, φωτογραφίες, τα μόλις. Άρα ο Ιβάν που είναι φίλος με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, είναι καλή διαιτησία, έχει και καλή ομάδα και θα ανέβει. Μάλιστα. Αυτή είναι. Δέστε όλα τα μάτια που έπαιξε ο Βόλος, από πού είναι ο διαιτητής. Άρα θα πάρουν πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Βόλος. Ναι, για τον Ηρακλή ήταν σίγουρο γιατί τσακώθηκαν οι αυτονομίτες με τον Σωσία του Βραζιλιάνου. Θα το πάρει ο Άρης και στη Γάμα δηλαδή. Ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, πες τώρα στον κόσμο απόψε τι ώρα έχει μαρμίτα. Δεν έγινε την Κυριακή, ρώτησε πολλοί κόσμος. 8.30 ώρα μαρμίτα όσο πάει γιατί έχει Champions League. Αν δούμε μετά τις 10 δεν έχουμε τηλέφωνα, θα την κλείσουμε τη μαρμίτα. Ωραία. 8.30 με 10 σίγουρα. 8.30 με 10 είναι το στάνταρ. Σε ποιο κανάλι, πες. Στο γύρο πάνω, εκεί που είναι πάντα. Ναι. Την Κυριακή δεν έγινε. Γιατί κάποιοι είπαν και εγώ πήραν χθες τηλέφωνο ότι δεν έγινε γιατί μαλώσατε κάτι τέτοιο. Απλά έγινε για τεχνικούς λόγους. Όχι, στο CNN των Δυτικών Συνοικιών. Μισό λεπτό. Μαλώσατε. Ότι γιατί. Άρα μαλώσατε. Κάτσε. Ο Ζαμπράνο της μαρμίτας ποιος είναι. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος. Δεν είναι για τον αέρα πολύ αυτό, απλά το τι άκουσες χθες εσύ από κάποιον στον αέρα έμαθες. Μου πες, άκουσα. Αριανός μου τα είπε σήμερα. Φρικαλέα πράγματα ακούστηκαν για σένα. Ηρακλειδέας τα ήταν, Ηρακλειδέας. Φρικαλέα για σένα από Παοκτσί. Στον αέρα. Ναι, εγώ με ένα Παοκτσί που έχω τσακωθεί, έκανα ένα έρανο γι' αυτόν. Να μαζέψω κάτι χρήματα για να πάρει ένα αυτοκίνητο που το κλέψανε, αλλά αυτό έκλεψε από ό,τι κάτω. Ένα αγροτικό, ναι. Ένα αγροτικό. Και τελικά τα έφαγε στο κουμπάρι τα λεφτά, δεξιά και αριστερά. Και λένε οι χωριάτες και οι χωρικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι μαζέψαμε τα λεφτά, ότι ο Ραπτόπουλος με αυτό το γομάρι έφαγε τα λεφτά. Γι' αυτό, ας πούμε, αυτό το γομάρι. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά. Δεν πρέπει να τους βοηθάς. Ήταν η τελευταία φιλανθρωπία που έχω κάνει. Τώρα όχι, φιλανθρωπία να κάνεις, αλλά να πηγαίνεις και να τα δίνεις εσύ τα λεφτά. Να ξέρεις που πηγαίνουν και να ξέρεις που πηγαίνουν. Έγινε ρόμπα στην κοινωνία αυτός ο κλέφταρος και νομίζω ότι το μίασμα του πόντου, αυτό το γουρούνι από τη Δράμα, πήρε το μάθημά του από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Σας αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρέμβαση Κωστή Ραπτόπουλου στο Λίμπερο 107,4. Την ακούσατε live εδώ. Είναι η τρίτη. Είχε κάνει και δύο παρεμβάσεις βράδυ στους Λοζιμπερίστας όταν είχαμε με Δόξα Δράμας ήταν αυτό το γουρούνι. Τι είναι. Είναι Δόξα Δράμας ή άλλη ομάδα. Συγγνώμη, παιδιά, τι ώρα είπα, 8 ή 8.30. Το ξέρω το βράδυ. Το 9 παρατέρτο. 8.30 είπα. 9 παρατέρτο. 8. 8 με 10. Ναι. Είναι ακούς, σήμερα Ολυμπιακός. Το περιστατικό το ξέρω. Δεν λέω ονόματα, αλλά το ξέρω. Και την όλη φάση. Και εδώ και με το Σταύρο είχε ζητήματα ο συγκεκριμένος. Ξεφώνησε και το Σταύρο. Με αυτά και με αυτά πήγε 12:25. Σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά θα κληρώσουμε τα 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Super League 14η αγωνιστική, πρώτο μάτς Ντούμπα με κόσμο. Δεν έχετε στείλει πολλές συμμετοχές. Βλέπω αρκετές κυρίες βέβαια, όπως ναι. Η Ειρήνη τελευταία η φίλη. Έλενα πιο κάτω, η Ιωάννα. 10-12 λεπτά FM και ενώ ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Γραμμές ανοιχτές. Γραμμές ανοιχτές και έχουμε βάλει και ένα κουιζάκι στο οποίο έχει απαντήσει μόνο ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο Νίκος από Επτάλοφο. Κέρδισε. Που κλείνει με τον Never Give Up.
ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τα δύο γκολ σε εκείνο το αλίστου μνήμης Ελλάδα-Αγγλία 0-3 Νοέμβριο του 82. Το τρίο το πέτυχε ο Σάμι Λι της Λίβερπουλ. Ποιος πέτυχε τα άλλα δύο γκολ και μάλιστα το πρώτο στο 74ο δευτερόλεπτο. Πεκταράς, ξανθός και ωραίο στυλάτο παιδί. Ποιος είναι? Ονοματεπώνυμο θέλουμε, το επώνυμό του. Αποστολή στο 54526. Ούτε ένας δεν στέλνει γι' αυτό. Μόνο για το ΠΑΟΚ στέλνουν όλοι. Απάντησε σωστά, το βρήκε. Ο παδός του ο ΠΑΟΚ ο Νίκος. Αυτό. Αν μπει κι άλλος, θα γίνει κλήρωση. Αλλιώς. Ο ποδοσφαιρικός αγγελέας άσκησε έφεση κατά της απόφασης του πειθαρχικού οργάνου της Λίγκας να τιμωρήσει μόνο με 15 μέρες τον Χιμένεθ για τη χειρονομία που έκανε στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Ο ποδοσφαιρικός αγγελέας θεωρεί ότι δεν έγινε ορθή εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα, ότι υπήρχε ένα λάθος και ότι το μίνιμουμ ποινής με βάση το άρθρο 11 είναι ένας μήνας. Άρα η Επιτροπή Εφέσεων θα κρίνει τον Χιμένεθ ξανά. Αυτά ξέρει να τα κάνει ο ποδοσφαιρικός αγγελέας. Πέρσι με τον Τουρμισάη το βάλει στο αρχείο. Τον πειράζει ένα δάκτυλο, αλλά μια παράνομη συμμετοχή δεν τον πειράζει. Εντάξει. Εδώ ουσιαστικά δεν κατακρίνει το Χιμένεθ, κατακρίνει το όργανο της Λίγκας. Ναι. Που δεν γίνεται να κάνει τέτοιο λάθος. Όχι, εγώ λέω για την έφεση. Δηλαδή για το δάχτυλο κτλ. Ασχολείται ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και το κάνει. Για τον Τουρμισάη, στο αρχείο η υπόθεση. Ούτε η κρίση της απόφασης είναι εσφαλμένη. Εγώ αυτό δεν το έχω δει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές γίνεται. Να ξεφωνίζει έτσι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας το πειθαρχικό της Λίγκας και να το εκθέτει. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Σε πάρα πολλές φορές έχει κάνει. Με συγκεκριμένες αναφορές και τα λοιπά. Βέβαια. Όχι πάρα πολλές φορές. Δημοσιοποιείται το. Δύο φορές το χρόνο κάνει. Δημοσιοποιείται το κείμενο. Σχεδόν πάντα κάνει έφεση. Κάνεις λάθος. Σχεδόν πάντα κάνει έφεση. Τι σχεδόν πάντα. Όταν δεν τιμωρούνται. Δεν είναι πάντα η περίπτωση, φίλε, που δεν τιμωρούνται όμως. Όπως είναι αυτή τώρα που τον βάλαν 15 μέρες. Σχεδόν πάντα κάνει έφεση σε τέτοιες περιπτώσεις ο ποδοσφαιρικός αγγελέας. Εκ νέου σε απολογία ο Χιμένεθ, εκ νέου εκδίκαση. Και είναι σαν ένα μήνα. Προδικά. Ναι, ένα μήνα είναι το λιγότερο. Αφού έχουμε διακοπές Χριστουγέννων όμως. Γι' αυτό θα τις φάει. Ημερολογιακές και όλα καλά. Και το Θεαθήνε και επί της ουσίας μηδέν. Γιατί είναι ημερολογιακές οι ποινές. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Πρώτος φίλος, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλά είστε εσείς. Καλά. Κυνηγάνε την Άγια, κύριε Κώστα, από παντού την κυνηγάνε. Δεν αφήνει πειράζει. Τον κόσμο να πάει στη Λιβαδιά, το Χιμένε θα φτάσει. Δεν πειράζει. Α, μπράβο, άκησε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Μάριε, είπα στον το μαύρο προχθές που ήρθε, θα λέμε και τα αρνητικά, όχι μόνο τα θετικά. Σωστό. 17-10-82 Ελλάδα-Αγγλία 0-3 με προπονητή Αρχοντίδη. Είσαι Θεός. Δεν λέρωσε ο Μαύρος Παντελονάκη. Δεν λέρωσε ο Μαύρος Παντελονάκη. Δημήτρη, και τον με ένα τόνο λάσπη. Και σε έβριζε όλο το γήπεδο. Μπράβο, με ένα τόνο λάσπη. Εκείνη την ημέρα. Άσε να ολοκληρώσω. Κάτσε να μιλήσω άνθρωπος. Ναι. Εκείνη την ημέρα έπαιζε Σαργκάνης τερματοφύλακας, Γούναρης δεξιά, Ιωσήφιδης αριστερά, Φυρός λίμπερο, Μίχος Καψής στόπερ, Λιβαθινός Αρδίζογλου, Μητρόπουλος δεκάρι αντί του Λέκτου Παπαϊάνου, εγκληματίας ο Αρχοντίδης, και Αναστόπουλος Μαύρος μπροστά. Σωστό. Αλλαγή μπήκε ο Μαύρος στη θέση του του εορτάζοντος σήμερα και χρόνια πολλά στο 74 Σάββας Κοφίδης. Και στο 40 μπήκε ο Κωστίκος στη θέση του Χρήστου του Αρδίζουλου. Ο Γιώργος, όσον αφορά μισό λεπτό, αυτά θυμάσαι απ' έξω. Όχι. Τα έχω γραμμένα από τότε. Πού τα έχεις γραμμένα, τα αρχείο έχεις. Έχει αρχείο. Κάποια πράγματα τα έχω γραμμένα. Φοβερό. Λοιπόν, τερματοφύλακας, Μάριε, θα σου πω μικρά ονόματα όσα θυμάμαι. Ο Πίτερ Σίλτον. Σωστός. Νίλ. Δεξί μπακ, Φιλ Νίλ. Αριστερό μπακ. Έπαιζε ο Μάρτιν. Αριστερό μπακ. Ο Κένι Σάνσομ. Αριστερό μπακ, Κένι Σάνσομ. Σέντερ Αρσενάλ. Στόπερ Άλβιν Μάρτιν, West Ham. Και Φιλ Τόμψον, Λίβερπουλ. Μεσαία γραμμή. Λοιπόν, μεσαία γραμμή. Μπράιαν Ρόμψον, Γκάρι Μάμπατ. Ο Θεός, όχι Μπράιαν Ρόμψον, ο Θεός Μπράιαν Ρόμψον, κορυφαίο χαφ όλων των εποχών. Ναι. Γκάρι Μάμπατ. Γκάρι Μάμπατ, ο διαβητικός της Τότεναμ. Ο Λί. Σάμι Λί. Έβαλε δύο γκολ και ένα γκολ έβαλε ο Τόνι Γουτκοκ. Λάθος κάνεις. Ένα γκολ έβαλε ο Σάμι Λί. Τα δύο τα έβαλε ο Τόνι Γουτκοκ. Εγώ τα έχω σημειωμένα. Δύο γκολ έβαλε ο Λί και ένα γκολ
ο Γουτκοκ. Τώρα αν έχω κάνει λάθος, έκανα λάθος. Δύο Τόνι Γουτκοκ, του Σάμι Λί τον γκολ, χτυπάει η μπάλα στην αριστερή φτέρνα του Νίκου Αναστόπουλου και αλλάζει λίγο πορεία και μπαίνει μέσα. Έπαιζε ο Πολ Μάρινερ, έτσι, ο Γουτκοκ και ο Μόρλεϊ Ρόμπερτ, το λέγανε το Μόρλεϊ. Τόνι Μόρλεϊ, Άστον Βίλα, ο παίκτης που φτιάχνει τον γκολ για τον Πίτερ Γουίτ στο τελικό. Μάλιστα. Με την Μπάγερν. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο. Αυτά για να κάνουμε μια υπενθύμηση. Συγκινητικός Τάσος Μητρόπουλος πάντως. Συγκινητικός. Συγκινητικός. Καλά, βρε Μητρόπουλο, ζέκα και δεν βάζει like Παπαγιάννου, τώρα πλάκα μου κάνεις. Να το, την έχω. Δημήτρη, να σου δείξω εδώ πέρα και πού είμαι εγώ. Έχεις δίκιο. Κύριε Κώστα, εσύ που τα θυμάσαι, επί Αρχοντίδη αληθεύει ότι η Εθνική έπαιξε κάποτε με πράσινη φανέλα. Ποτέ. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά ο Αρχοντίδης κάλεσε. Απόλυτη την επικράτεια ποδοσφαιριστές. Εδώ στο ρεπορτάζ που βρίσκω αναφέρει ότι στο πρώτο λεπτό και στο 62ο ο Γουτκοκ έβαλε γκολ και στο 68ο ο Λί. Μάλιστα. Εισιτήρια 41.534. Και θυμάμαι και ο Αρχοντίδης μέσα στο Γουέμπλι όταν φέραμε ισοπαλία έκανε κολοτούμπα στο γήπεδο. Έκανε κολοτούμπα στο χορτάρι. Δεν έμεινε εκεί. Ναι. Έκανε κουλουτούμπα στο γήπεδο. Ναι. Μου φαίνεται μας ισοφάρισε αυτός που χτυπούσε τα φάουλ που έπαιζε στη Ρεάλ, Μάριε. Κανείς δεν ισοφάρισε, 0-0 στο Γουέμπλι. Α, 0-0. 0-0. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Εγώ κάθομαι κάπου εδώ. Εκτός από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Θα στο φέρω ακριβώς. Ο Φιρός, Ναι, Φιρός με Τόνι Γουτκοκ. Εκτός από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ που έχει τα γενέθλια του σήμερα, γενέθλια έχει και ο αρχηγός του Άρη. Σε ποιο άθλημα? Σπύρος Μούρτος. Ο Σπύρος Μούρτος. Μάλιστα. Αυτός ποιος είναι, ρε φίλε? Δεν μιλάμε για ούτε μπάσκετ. Ούτε αυτοί λένε τέτοιο την ηλικία του. Ναι. Ναι. Αυτός ποιος είναι, ρε φίλε? Το ξεχνάω. Στην ΕΡΤ. Έχουμε γραμμές. Έχουμε γραμμές. Πώς λέγονταν αυτό? Πολύ ωραία ανάμνηση. Έχω σε κύκλο ακριβώς, Δημήτρη, που κάθομαι. Ακριβώς. Το έχω στο σπίτι, θα σου το φέρω. Δεν με ενδιαφέρει το κόσμο. Φαίνεται καλά. Αυτούς που περιμένουν. Καλημέρα σας. Γιάννης Γούναρης. Γεια σας. Καλημέρα. Όπα, πιο δυνατά, φίλε, δυνάμωσε λίγο με το ζόρι που είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μάρι, να σου πω ένα ντεσού από εκείνο τον αγώνα. Ναι. Λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου έτσι να βρεθώ στον αγώνα εκείνο και να είμαι στο ημίχρονο στη δεξίωση που είχε δοθεί. Ναι. Εδώσε μας ένα στοιχείο παραπάνω. Ο πατέρας σου ήτανε αστυνομικός? Όχι, καμία σχέση. Α, παράγοντας. Παράγοντας της ΕΠΟ. Καμία σχέση. Ποδοσφαιριστής. Στο Συμβούλιο Επιλογής Διαιτητών, οπότε όταν μιλάτε για διαιτητές, πολλές φορές γελάω για αυτά που λέτε και όταν αναφέρεστε σε συγκεκριμένα ονόματα. Ναι. Έτσι. Ναι. Όχι με μένα, με άλλους και, εδώ. Και για το, γενικά και για το πώς λειτουργεί η διαιτησία και πώς συμπεριφέρονται. Γιατί το ίδιο λειτουργεί η διαιτησία σήμερα με το διαιτησία τότε? Σήμερα πολύ χειρότερα. Ναι, το λειτουργεί όμως τι εννοείς? Όταν λες γελάς, με χειρότερα. Τι πράγμα γελάς? Με το σχολιασμό των διαιτητών ή τον τρόπο επιλογής των διαιτητών? Με το πώς σχολιάζεται και κρίνεται τις αποφάσεις των διαιτητών, ναι, και τον τρόπο των διαιτητών. Πολλά, πάρα πολλά δεν είναι. Πλέον έχουμε 434 replay όμως για να κρίνουμε. Πήγα να μιλήσω με τον Μάριο. Α, συγγνώμη. Ναι, αλλά είπε ότι γελάς. Άμα δεν το έλεγες, δεν ασχολιάζαμε. Μα δεν είπε με σένα. Αν έλεγες το θέτηκες προσωπικά. Ναι. Σ' ακούμε, φίλε, σ' ακούει ο Μάριος, δηλαδή. Ναι. Δεν στο Μάριο, για σε όλους μιλάς, απλά τώρα επειδή ήμουν μέσα στο μάτς και το ξέρω το μάτς αυτό, μου έχει σημαδέψει τη ζωή το μάτς αυτό, εντάξει. Ναι. Μάριος, εκεί το παιχνίδι πήγα σε ηλικία 12 χρονών για να δω το Θεό Πολ Μάρινερ. Τεράστιος Πολ Μάρινερ. Άσε, να σου πω, ντεσού με Πολ Μάρινερ εγώ. Να λυποθυμήσεις τώρα, είμαι μπροστά. Άτε, είμαι μπροστά. Είσαι μωρέ άνθρωπος. Πες τι να σου πω εγώ. Και δεν έχει ούτε ένα παίκτη της θεϊκής τότε από το 81 στην 11άδα. Έναν έχει, Γκάρι Μάμπατ. Εντάξει. Με χίλια ζόρια τον έβαλε από την κρίση. Δεν έχει Γκλεν Χόντλ, το άλλο πες μου. Δεν έχει Γκλεν Χόντλ. Γκλεν Χόντλ, δεν έχει Γουόντλ. Τι άλλο να σου πω. Δεν έχει. Όπα, λάθος είσαι. Έφη, λάθος είσαι. Γιατί ο Γουόντλ τότε ήταν 7 ετών. Στις αλλαγές. Ποιες αλλαγές, μάτια μου? Ο Γουόντλ ήταν 7 ετών τότε. Βίζενε. Όχι ο Γουόντλ, ψέματα. Ποιος ήταν μαζί τους, άλλος. Ήτανε. Γκλεν Χόντλ. Στιβ Πέριμαν. Σκοτζέζος ήταν ο Άρτσιμπαλ. Άστοσε τον Άρτσιμπαλ. Γκρέιαμ Ρόμπερτς. Γκρέιαμ Ρόμπερτς. Στιβ Πέριμαν. Κατεβαίνουμε στη δεξίωση. Ναι. Έχουν βγει ζεστά, έχουν βγει σοκολάτες, μπύρες, διάφορα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει οι Άγγλοι να πάρουν ούτε ένα απλό σου. Ναι. Από τους πινάλες τους Έλληνες, ναι. Στην ουρά. Ναι. Ευλαβικά. Ναι. Και δεν έχουν προλάβει να πάρουν ούτε ένα ποτήρι νερό. Έτσι, ναι. Από τους πιναλέους τους Έλληνες. Ναι. Έχουν τρομοκρατηθεί. Ναι. Και έχει γίνει όλη η εκδήλωση για αυτούς. Ναι. Τους καλεσμένους, επιτετραμμένους της αγγλικής
αντιπροσωπείας μέσα ο κάθε επικραμμένος. Όπως μπήκες και εσύ δηλαδή. Όχι, εγώ δεν μπήκα. Γιατί, τι όχι. Τι όχι. Εγώ μπήκα με επίσημη πρόσκληση. Όπως το περιέγραψες, ο κάθε επικραμμένος. Με ανεπίσημη πήγαν οι άλλοι. Ο κάθε παράγοντας, μικροπαράγοντας έβαλε το γιο του μέσα και εξαφανίστηκαν τα πάντα. Εντάξει. Με επίσημη πρόσκληση. Έχει τεράστια διαφορά. Γιατί όλοι με πρόσκληση μπήκαν, ρε. Πρόσκληση παίρνουν όλοι. Επίσημη ονομαστική πρόσκληση στον πατέρα μου. Να. Έτσι, έχει τεράστια διαφορά το ένα. Πώς το λέγανε τον πατέρα, σπέρα μάτω και πίσω. Όχι, 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 εντάξει. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται. Είσαι διαιτητής τώρα. Εγώ. Ναι. Εγώ έχω βγάλει τη σχολή διαιτησίας και δεν πήγα ποτέ μου να παίξω. Μάλιστα. Γιατί ήξερα τι γινόταν. Και δεν ήθελα να συμμετάχω. Σε αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, παραμονή του αγώνα στο Μακεδονία Παλάς. Τι ομάδα είσαι, φίλε? ΠΑΟΚ. Αυτό πήρα. Εγώ. Ναι. Άρρωστος ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καλά που δεν έγινε. Καλά που δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε διαιτητής? Γιατί δεν έγινα. Ναι. Θες να σου πω μονάχα ένα στοιχείο. Ναι. Όταν ξεκίνησα να παίζω ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο, γιατί ήμουν αθλητής τύπου στον Ηρακλή. Όπα, στον Ηρακλή, Μάριε. Ναι. Στίβος στον Ηρακλή. Ναι, στον Ηρακλή. Μα δεν υπήρχε τότε ΠΑΟΚ και Άρης. Ηρακλής υπήρχε. Σωστό. Κάποια πράγματα δεν είναι ντροπή να τα λες. Ε, βέβαια. Ξέρεις ποια ήταν η επικοινωνία προς τον πατέρα μου από τον Παναθηναϊκό? Ναι. Για να δεις πως λειτουργούσανε. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον γιο σου να τον πάρουμε στις ακαδημίες μας. Και αν θέλεις μετά να πάει σε κάποια άλλη ομάδα περιφερειακή δική μας. Περίμενε λίγο. Έτσι. Τώρα, γιατί μου τον ανοίγεις τώρα. Ο πατέρας μου. Εννοείς. Περίμενε λίγο. Είπα στον πατέρα. Α, πες το, ναι. Ναι, ναι, πες το. Σιγά, βρε, κάτσε, μην είσαι τόσο ευέξαπτος. Περίμενε. Αγόρι μου. Πες το, πες το αυτό που θες. Αν μιλάει κάποιος, παρεμβαίνεις να πεις αυτό που θέλεις. Πες. Και πες αυτό που θέλεις. Έμαθε ο Παναθηναϊκός ότι αυτός ο άνθρωπος, ο γιος του αυτού του ανθρώπου. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος Θεσσαλονίκη ότι παίζω σε ερασιτεχνική ομάδα. Αυτό είναι, αυτός είναι ο πρωταθλητισμός. Και μπορούμε, λέει, αν θέλεις να το κατεβάσουμε στις ακαδημίες μας. Αυτό είναι. Ένα χρόνο και μετά να το στείλουμε σε κάποια δική μας ομάδα. Φυσικά αυτό δεν θα έμενε χωρίς αντάλλαγμα. Ε, βέβαια. Ο πατέρας μου το έκοψε από τη ρίζα. Γιατί ήταν άλλη λογική του. Μετά ως διαιτητής, μετά τι έγινε? Όχι, να μιλήσω λίγο τώρα, τώρα εδώ είναι σημαντικό. Δεν είναι πλέον διαιτητής. Σημαντικό. Όχι πλέον, ναι. Σημαντικό. Το ξέρω, βρακιά μου, θα πεις. Δεν θα πεις. Ξέρω, βρακιά μου. Τα οποία τα μεγαλώνουν με στόχο να έχουν όφελος από τον πατέρα τους, που είναι πιθανόν στη διαιτησία ή στην ομοσπονδία. Σε θεσμική θέση. Γίνονται τέτοια πράγματα στον ποδόσφαιρο. Ναι. Σου, σου απάντησε. Θα σου απαντήσω γιατί ξέρω που το πας. Σου απάντησε. Εγώ που το πάω, εσύ το είπες μόνος σου. Ναι. 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 Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που κάνεις, ναι, είναι υποκριτικό. Υποκριτικό είπες, είναι καθόλου. Καθόλου. Αυτό που κάνω εγώ είναι υποκριτικό. Γιατί όλη την αλήθεια είπες. Είπες όλη την αλήθεια. Σου περιέγραψε την ιστορία του, ρε. Αλλά περίμενα να ακούσεις κιόλας, έτσι. Γι' αυτό είναι ότι δεν ακούς. Θέλεις πάντα να μιλήσεις και να το πας εκεί που θέλεις εσύ. Όχι, θα το πάω εκεί που θέλετε εσείς. Μαγκιά σου. Όχι, θα το πάω εκεί που θέλετε εσείς. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Το τυφλό αγόρι μου είναι γιατί είσαι μικρότερος από μένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Είδες να τη δράσω. Με συγχωρείς, κύριε. Είδες να τη δράσω, δεν αντέδρασα. Συγγνώμη, απλά υπάρχει το εξής. Άκουσε με λίγο, μισό λεπτό. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει το εξής. Ότι όλοι ξέρουν ποιος είμαι, ενώ εσύ δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Υποθέτουμε. Άρα. Θα σου πω το όνομά μου και θα το διασταυρώσεις. Όχι, όταν μιλάς δημόσια και μιλάς σημαντικά και απευθύνεσαι και προσωπικά σε κάποιον, θα πρέπει να μάθεις, όπως μου κάνεις εσύ παρατηρίες για τον τρόπο που μιλάω, θα πρέπει να μάθεις να παίρνεις και το κόστος της δημόσιας προβολής σου. Το ότι δεν δίνω το όνομα αυτή τη στιγμή, το κάνω καθαρά και μόνο για τον πατέρα μου και όχι για μένα. Εντάξει, σεβαστό. Πάμε παρακάτω. Έτσι, για μένα έχω ξαναπάρει τηλέφωνο και έχω δώσει το όνομα τεπώνυμο. Πες. Ο πατέρας σου είναι εν ζωή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, πες αυτό που θες. Ναι. Και μπορώ, γιατί γελάω με τους διδές, μπορώ να σας πω λεπτομέρειες πώς... Πες αυτό που θες σε σχέση με αυτό που είπα για το βρακά. Ναι. Μπορώ να σου αναφέρω πολλές περιπτώσεις διαιτητών που είχαν παιδιά και παίζαν στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που γίνεται συνεχώς. Παραγόντων της ΕΠΣΜ, της ΕΠΟ. Πες μου ένα διαιτητή που είχε παιδί στον Άρη. Δεν είναι σωστό να μιλήσω για κάποιον ο οποίος δεν είναι παρόν. Όπως δεν μιλάω για τον πατέρα. Πες ένα στον Άρη, σου λέω. Στον Άρη. Σε κατηδίαν, δεν θέλω να το πω. Σε κατηδίαν μπορώ να στα πω. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε. Με τον πατέρα, πρόσεξε, με τον πατέρα να έχει σημαντικό ρόλο, δεν υπήρχε στον Άρη. Ναι, βρεσί. Τον πατέρα να είναι διαιτητής. Αμόλυντη Παρθένα. Διαιτητής. Για το 78. Α, τότε λες.
Εγώ σου λέω για τώρα, για τα τελευταία 30 χρόνια σου λέω. Ποια η διαφορά? Έχει τεράστια. Άρα εδώ είσαι υποκριτής. Εγώ είμαι υποκριτής. Ναι, εδώ είναι υποκριτής που κάνεις. Έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στο μπάσκετ του Άρη δεν υπήρχαν παιδιά παραγόντων. Στο μπάσκετ του Άρη να υπήρχαν παιδιά παραγόντων. Θα σου πω εγώ δεκαετία του 80 και ονόματα αν θες τώρα, εκεί στον αέρα τώρα. Εκεί ακριβώς. Και ένα τελευταίο για τον Μάριο. Άντε, άντε, κλείσει. Η συναυλία φανταστική από τα διάφανα Κρίνα. Ήμουν για 4 κομμάτια. Ναι. Αλλά είπες ψέματα, δεν ήταν sold out. Ποιο είπε sold out? Αποκλείεται να είπε ψέματα. Ποιο είπε sold out? Α! Εννοείς όταν δίναμε την Παρασκευή! Έτσι μου είπανε εμένα ότι πάει για sold out, sorry. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, να σε καλά. Έτσι μου είπανε. Λοιπόν. Είπε όλη την αλήθεια. Δημήτρη, παραμονή. Όλη την αλήθεια είπε. Αρχοντίδηδες. Παραμονή του αγώνα. Ακροατής. Τελευταίος. Ναι. Καλημέρα. Ο τελευταίος που θέλαμε τώρα, ρε φίλε, ειλικρινά. Ο τελευταίος. Ήταν, δεν ήταν παιδιά του Άρη. 30 πάτω γαμ πάλι. Λίγο πιο δυνατά. Δυνάμωσε λίγο. Ένα πήρε και ένα κασμά να χτίζεται ρε παράλα παίζετε μπάσκετ. Λέει ο παδός που τον είχα στη σφαλιά ρε επί 10 χρόνια. Αυτό μου ρε 10 χρόνια. Μήκες δεν μήκες, η αλήθεια αυτή είναι. 30 ρε. Φιλέ. 40 έβαλε. Να σου πω λιγότερους βαθμούς πήρα. Εσύ από αυτούς έχασες εδώ μέσα. Σε αποστόμωσε. Ωραίο επιχείρημα. Σε αποστόμωσε τώρα. Σου έκανε τη μάπα κοιμά τώρα. Ο Προμηθέας εδώ μέσα σε κέρδισε βρε. Ρε σε καβαλάω. Σε καβαλάω. Ότι με καβαλάς, με καβαλάς εδώ και χρόνια με καβαλάς. Είναι μικρή μια φορά. Και θα χτυπάω από πίσω τα καπούλια. Πάντρα κοίτα. Δημήτρη, κάνει αισχρές χειρονομίες. Δημήτρη, κάνει αισχρές. Το καβάλιμα πήγε σύννεφο, φίλε. Κάνει αισχρές χειρονομίες και παντομίμες. Δημήτρη, έλα εδώ τώρα. Πού να έρθει, βρε, η κότα. Η κοτάρα, πού να έρθει, βρε. Ναι, σε φοβάται. Ο Φλόρος της κάνει εκεί μέσα τις χειρονομίες. Όταν ήρθε εδώ, μου έδωσε χειραψία, με φίλη, σε αγκαλιά, με πήρε. Αγνωριστήκατε. Αγόρι μου, μόνο σε ένα ακούω και τέτοια. Σε ζήγησε το δίκιο. Αγνωριστήκατε εδώ, άντε ρε. Σε ζήγησε δύσκολα. Είχε τέτοια σχέση. Τώρα είμαι μείον 10, έλα. Καλημέρα, χάρηκα. Καλημέρα, να σκαλαγιάσεις. Λοιπόν, λέω, ειλικρινά, είμαι βλέπω εδώ, χρυσανθέ μου και τέτοια. Το μυαλό μου σε αυτόν πήγε. Τελειώνει το μάτς του Άρη, λέω, όχι, θα βγει ο Άρης, είσαι, λέω, τη Δευτέρα. Και τι έγινε. Δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα θες να βάλεις πάνω 50. Λοιπόν, παραμονή του αγώνα. Στον Πατζογλού, έχω δύο νίκες παραπάνω από σένα στη συγκεκριμένη Πού? Διοργάνωση. Εμείς βάλαμε στο πρωτάθλημα. Και σου δίνω την ευκαιρία να κάνεις cash out. Και δεν κάνεις. Έχεις μία νίκη παραπάνω. Αυτό τώρα που είναι ευκαιρία. Μία νίκη. Χωρίς να έχεις παίξει, out. Φίλε, με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ στην έδρα σου και τον Προμηθέα εκτός έδρας. Όταν παίξεις και εσύ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Έχεις παίξει και έχεις κάνει τρεις νίκες. Ένας φεύγουν τώρα. Στην έδρα σου με τους Κολοσσούς και την Κίμη. Μεγάλε. Και ο Άρης έχει παίξει με Ολυμπιακό. Όχι, Παναθηναϊκό. Που άμα δεν έβαζε τρίποντο ο Βασιλόπουλος. Το έβαλε. Θα ήσουν που. Το έβαλε όμως ο Βασιλόπουλος το τρίποντο, φίλε. Και έχει κερδίσει μέσα στο Λαύρο που δεν κέρδισε κανένας άλλος. Μία νίκη παραπάνω έχεις. Χωρίς να έχεις παίξει κανένα και σοβαρό μάτσο. Το πιο σοβαρό μάτσο που παίξα μαζί μου. Λοιπόν, τρία εστήρια κερδίζουν. Ο κύριος Τσιμικλής. 7-15 τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Μανίκος. Μανίκος. Πού τον είδα το Μανίκο εγώ τώρα εδώ. Κάπου τον είδα. Αλλά. Γιατί βάζει το παιδί. Νάτος, ρε, φίλε. Βάλε μπράβο. Γιώργος 646. Ναι. Και ο κύριος Αστέριος Μούσκα. Μάριος Μούσκα. 932. Γιατί βάζει τον Αστέριο το Μανδάρα. Γιατί είναι εντάξει, αυτή είναι τώρα. Ωραία. Το okay. Κάναμε γρήγορα γρήγορα. Μάριος Μούσκα. Okay. Τσιμικλής Μανίκος Μούσκα. 87 λέει ευτυχώς που δεν έγινε διαιτητής. Μην το διαβάσει τον αέρα, λέει. Μάριε, λέει. Δεν λέει Χρήστα να μην το διαβάσει. Σε λατρεύω. Είπα Χρήστο να μην το διαβάσει. Μάριε, μην το διαβάσει. Ναι. Και εσύ 887 να σου πω κάτι. Γιατί να μην το διαβάσει αυτό, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Λέει Μάριε. Ναι. Βλέπω λάθος. Ναι, μην το διαβάσει. Λέει Χρήστο να μην το διαβάσει. Ο φίλος με τρία μηδενικά λέει καλημέρα, καθιερώστε το δεκάλεπτο του ραπ. Φίλε μας παρακαλάει, αλλά δεν είναι. Θα δούμε, θα δούμε, θα τον πάρουμε. Τα γυαλιά τα καβατζώνει ο φίλος του ΠΑΟΚ Νίκος Δόμβρος που απάντησε σωστά ότι ο Τόνι Γουτκοκ πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Αγγλίας στο πρώτο, στο 57ο δευτερόλεπτο. Μα έχεις αντιληφθεί ότι είναι 40 χρόνια πίσω αυτά που λες πλέον. Το έχεις καταλάβει ότι είναι 40 και 35. Γνώσεις, να τα ξέρει, γνώσεις. Μεγάλες στιγμές, ρε φίλε. Εντάξει.
ο πρώην άσος της Νότιχαμ, Άρσεναλ, Κολονία και μετά πάλι Άρσεναλ. Το βασικό πυρήνα των ακροατών μας, που είναι 25 με 34, Μάρια. Την έχω τη φανέλα. Ε, Μάρια. Στην πουλάω, αν θες. Αποκλείς, ξαναλέω, το βασικό πυρήνα της εκπομπής. Δεν είναι ο βασικός, είναι, 40%. Είναι οι πολύ κρυμμένοι. 25 με 34, είναι πολύ 40% έχουμε. Είναι πολύ κρυμμένοι. 25 με 34, σου ξαναλέω. Είναι πολύ κρυμμένοι, τόσο μα τόσο απλά. Είδες τι άνθρωπος βγήκε. Μπαμπόγερε. Παραμονή του αγώνα. Άντε πάλι. Παραμονή του αγώνα. Είναι στο Μακεδονία Παλάς. Πλησιάζει ένας Έλληνας με τενεκέ λάδι μεγάλο. Με δύο τενεκέδες λάδι. Τον Πολ Μάρινερ. Και κάτι του λέει. Με κάτι αγγλικά, κάτσε καλά. Να το στήσουνε. Και του δίνει δύο τενεκέδες λάδι. Τη σέντρα. Και βλέπω τον Μάρινερ να ανεβαίνει με δύο τενεκέδες λάδι. Δεν φοράει παπούτσια ούτε παντόφλες. Κάλτσες μόνο της Εθνικής Αγγλίας. Του λέω, Πολ, για ποιον είναι αυτά. Για σένα είναι δωροδοκία. Και τι μου λέει. Είναι για τον Τζον Γουόρκ της Ipswich, το συμπαίκτη μου. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Και αυτός είναι ο πεθερός, ο παμπάς της γυναίκας του. Ωραίο. Και τα κουβαλούσε ο Μάρινερ το λάδι. Θωμάς, τότε τον τελευταίο μήνυμα με την εκπνοή του αγώνα. Παοκτσής θα ήταν για το γκολ. Ορίστε. Στο Άρης Ipswich. Το λάδι είναι δώρο από Παοκτσή για το γκολ που έβαλε. Δεν το βάλε ο Μάρινερ. Εναντίον του Άρη, το πέτυχε τον γκολ του Καφτατζόγλι ο Έρι Γκέιτς. Άντε, φτάνει. Ναι, στην Αγγλία 4 γκολ ο Άλαν Μπραζίλ με πέναλτι. Α, μήπως βάζει ένα ο Μάρνερ εκεί στην Αγγλία, στο 5-1. Καλημέρα σας. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ωραία, έγινε, να είστε καλά, ρε, να είστε καλά. Αδέρφια, τα λέμε αύριο, 10 με 12. Εδώ, Τρόικα.